Λοιπόν, σήμερα καινούργιο επεισόδιο και έχω έρθει σε έναν νέο συλλέκτη στο κανάλι όπου θα δείξουμε μια απίστευτη συλλογή και ήρθε η ώρα να χτυπήσω την πόρτα και το μαγικό κουδούνι που είναι εδώ. Έλα. Τι κάνετε, πού είσαι, πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς πας? Δεν ξέρω αν ενόχλησα. Είμαστε ετοιμασμένοι σήμερα για κάτι καλό, έτσι. Συμφωνητά, γυρνάει και πολύ δυνατό. Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης έχουμε έρθει στο σπίτι του. Θα δείξουμε σήμερα φοβερή συλλογή. Έχουμε να μάθουμε πολλά για να γουστάρουμε και πού θα μας οδηγήσει το σακί. Ευθεία, προχωράμε. Για πάμε. Λοιπόν, το μαγικό κομμάτι, λοιπόν, εδώ τώρα. Συλλογή. Αλλά δεν θα το δείξουμε κατευθείαν όλο και θα δούμε εδώ ένα sneak peek τι μας περιμένει και ετοιμαζόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για τη δική σας απόλαυση. Φύγαμε! Λοιπόν, ήρθα σήμερα εδώ στον Παναγιώτη. Καταρχήν να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ο Παναγιώτης αποδέχτηκε με χαρά την πρόσκληση. Εννοείται αυτό, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχτηκε στο χώρο σου, που με πιστεύτηκες να έρθω εδώ να γυρίσουμε ένα επεισόδιο τη συλλογή σου, να γουστάρουμε παρέα, να δούμε όμορφα πράγματα που έχεις εδώ, να μας πεις και εσύ πράγματα που πιθανό να μην ξέρουμε και εγώ και οι θεατές. Γενικά θα βγει ένα ωραίο επεισόδιο που πιστεύω θα αρέσει σε όλους. Ο Παναγιώτης είναι, τον έχω γνωρίσει βασικά από ομάδες Facebook. Συγκεκριμένα τον γνώρισα στην ομάδα του Αργύρη του Γερακέλη, την Retro Pito Games Official, που ήταν ένα διαγωνισμό στα Χριστούγεννα, θυμάσαι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Που τα λέω, έτυχε να ανταλλάξουμε εμεί τα δώρα. Μπράβο, έγινε ένα διαγωνισμό εκεί, κάναμε όλοι χριστουγεννιάτικα δώρα και εγώ είχα δύο Mega CD έτσι loser δισκάκια και νικητή ήταν ο Παναγιώτης. Οπότε εκεί ξέρει, του τα έδωσα. Μετά γίναμε φίλοι στο Facebook. Μετά του λέω, κάνε και ένα subscribe στο κανάλι, δε τι μαλακίε κάνω. Και γούσταρε και. Εδώ είναι λοιπόν σήμερα το επεισόδιο, είναι ο καρπός αυτής της επικοινωνίας. Παναγιώτη, ήρθα λοιπόν εδώ και βλέπω φοβερά πράγματα. Θα δούμε πιστεύω κάτι απ' όλα, έχεις μια balance στη συλλογή, δηλαδή πιστεύω ότι έχεις σίγουρα ρετρό, αλλά έχεις και καινούργια πράγματα. Ρετρό και καινούργια, εντάξει, από καινούργια κυρίως Switch. Δεν είμαι fan του PlayStation 4 και τέτοιο. Όχι πως με χαλάει. Όχι πως με χαλάει, δηλαδή θα δεις εγώ και PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Όχι τόσο πολλά σε σχέση με Nintendo, γιατί είμαι Nintendo και δεν το παραδέχομαι. Αλλά αγαπάμε και εσένα. Κυρίως είμαι Nintendo, κυρίως λόγω Zelda και λόγω Link. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε αυτό, θα ήμουν πραγματικά 50-50. Από εκεί και πέρα. Μ' αρέσει η Sony, τιμάω Sony, απλά εντάξει δεν μπορεί να παίξει και μπάλα παντού. Θα τα δούμε σε λίγο, ναι, έτσι. Δεν μπορεί να παίξει και μπάλα παντού. Δηλαδή και τα PlayStation 3, ας πούμε, δηλαδή προέκυψαν πολύ μεταγενέστερα στην κόσμο, δεν υπήρχε PlayStation 4. Κατάλαβα. Όπως και PlayStation 4 θα πάρω όταν θα πει PlayStation 5, το περιμένω. Όχι, απ' τη μία υπάρχει και ένα όφελος, άμα δεν καίγεσαι για αυτό το τρέχο μηχάνημα, δεν μπορείς να. Δεν μπορείς να ασχοληθείς. Τουλάχιστον εγώ και λόγω χρόνου και λόγω χρήματος δεν μπορείς να ασχοληθείς με όλα. Βασικά οι περισσότεροι. Αλλά κάποια διαλέγεις ότι θα τα πάρεις εκείνη την ώρα, δηλαδή βγαίνεις δεν το παίξεις τώρα. Κατευθείαν. Σωστό. Επικεντρωμένος βασικά σε αυτό που θέλεις. Σωστό. Super Mario και τέτοια. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα διαλέγεις. Παίρνεις, βρίσκεις ευκαιρίες. Δηλαδή, άμα βρεις και ευκαιρία, ναι, δεν το πάω και τσιμπάς κατευθείαν. Ωραίος. Επίσης βλέπω και φιγουράκια γενικά που θα δούμε σε λίγο. Μου αρέσει η συλλογή γιατί έχει πολλά χρώματα. Μου αρέσει δηλαδή αυτός ο χώρος εδώ που έχει φτιάξει ο Παναγιώτης συν τη τηλεόραση με άλλα μηχανήματα που θα δούμε σε λίγο. Έχει ουσιαστικά ένα playroom και αυτό για μένα το playroom είναι πολύ βασικό. Γιατί μπορεί κάποιος ρε παιδί μου όταν έχει τις καρκές του, όταν δεν νιώθει καλά, να έχει ένα χώρο με αυτά που τον μπορούν για να κάτσει να αράξει. Δεν ξέρω σε ένα βγαίνει αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή ότι και εγώ πολλές φορές ας πούμε ότι. Μπορεί να γυρίσω σπίτι, ας πούμε, και όλα αυτά, με οποίο δεν θα βγω σπίτι, δεν θα βγω έξω να κάνω κάτι, ας πούμε. Μπορεί, χωρίς να κάτσω να παίξω, ας πούμε, θα έρθω και θα την αράξω εδώ. Να χαλαρώσω. Θα κάτσω, ας πούμε, και θα χαζεύω, ας πούμε, μπορεί να βάλω την ρούχα, μπορεί να βάλω να παίξω κάτι, τέτοιο που μπορεί να σταματήσω, αλλά... Και να ξεκατακοιτάς, έτσι απλά. Εδώ πολλές φορές θα έρθει μέσα η Αφροδίτη, θα με κοιτάει και θα είναι σε φάση. Ό,τι κατακάζει, σου και εγώ με έτσι. Πάλι τα είδη, τι κάνει εδώ. Και σε φάση τα βγάζω, τα αλλάζουν. Τώρα βλέπει εδώ πέρα, σου υπάρχει κενό, γιατί έπρεπε να δημιουργήσω χώρο, γιατί μεγαλώνει η φάση, α πούμε, πάνω σιγά σιγά. Και αρχίζει και στακάρει το ένα πάνω στο άλλο, δεξιά και αριστερά, γιατί τον έχουμε και τον περιορισμό του χώρου. Λοιπόν, επομένως, λες, επειδή τα καινούργια τώρα αρχίζουν, εγώ ασχολούμαι και με σε γκάσα του. Ωραίος.
Επομένως λες. Κάτσε να δούμε. Και τι, και κάνω, βάζω κάτω, πάνω, κάτω, βγάζω, τα καταβγάζω όλα, τα ξαναβάζω. Πάνω, μια πάλι με αυτά ασχολείσαι. Αγχολητικό, εγώ το λέω αγχολητικό αυτό και εγώ κάπως έτσι το κάνω. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα για να ξέρετε, θα δούμε τη συλλογή του Παναγιώτη. Μετά κλασικά θα παίξουμε gameplay με κάποια κονσόλα που θα θέλει ο Παναγιώτης και με κάποιο επίσης παιχνίδι που θα θέλει ο Παναγιώτης. Πάλι θα τη σπάω, τη βλέπω τη δουλειά. Και στο τέλος, το τελευταίο μέρος κλασικά, έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις για τον Παναγιώτη. Μια mini συνέντευξη για πράγματα που αφαιρούν την ρετρό φάση, αλλά και μη για τα video games. Γενικά λίγο απ' όλα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να προχωρήσουμε? Εσύ, πώς είσαι, είσαι έτοιμος? Λοιπόν, πανέτοιμοι και φύγαμε. Λοιπόν. Ξεκινώντας το Playroom του Παναγιώτη, μου είπε πρώτο πράγμα να δείξουμε αυτό εδώ. Τι βλέπουμε ακριβώς εδώ, γιατί κάτι μου θυμίζουν εμένα, αλλά δεν μπορώ να πω και με πολύ σιγουριά. Τι έχουμε εδώ, Παναγιώτη? Εδώ έχουμε ένα Canva, ο οποίος είναι θεματικός, προφανώς Zelda, με τους χαρακτήρες οι οποίοι είναι σε πιο ανθρώπινη μορφή από ό,τι είναι στο βίντεο παιχνίδι. Ήταν δώρο της κοπέλας μου. Α, πολύ καλό αυτό. Αγαπημένο κομμάτι. Δεν είναι συλλεκτικό, αλλά είναι συλλεκτικό για μένα. Εννοείται, και είναι κάποια κίνηση από ένα πρόσωπο που ξέρει δηλαδή, αυτό που αγαπάς. Ξέρει την τρέλα μου. Μπράβο, είδα κάποιον τον Γκάνοντορφ εδώ, λίγο πιο κάτω. Αυτός ποιος είναι στη μέση εδώ, στη μέση εδώ. Εδώ ψηλά. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα πρέπει να είναι ένας από τους Sage από το Ocarina of Time. Δεν το κάνω, το θυμάμαι. Το έχω γραμματίσει. Είναι από το καλύτερο μου παιχνίδι στο 64, αλλά αυτό δεν το θυμόμουν καθόλου. Πολύ ωραίο. Μπράβο λοιπόν. Γυναίκα σου, πατρεμένη? Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Οκ. Okay. Λοιπόν, για αυτό το δώρο πιστεύω ότι το έκανε να σε παντρευτεί. Αφροδίτη, έτσι. Λοιπόν, και εδώ τώρα. Εδώ είναι το zoom. Λοιπόν, εδώ είναι αυτή η ωραία βιβλιοθήκη που μου αρέσει πάρα πολύ. Και λέμε να ξεκινήσουμε από κάτω. Λοιπόν. Τι έχει εδώ ο Παναγιώτης κάτω? Εδώ βλέπω PS3 παιχνιδάκια. Εδώ είναι ό,τι έχω από PlayStation 3. Mm-hmm. Τα περισσότερα κιόλας είναι σχετικά πρόσφατα, τα τελευταία 1-2 χρόνια δηλαδή. Εντάξει, PlayStation 3, mm-hmm. πολύ καλή τίτλη και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να έχω στη συλλογή μου. Απλώς επειδή είναι και πρόσφατη, γιατί είναι και πιο φθηνά, είναι πιο εύκολο στο να έχεις από θέμα συλλεκτικότητας. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αν θα είναι συλλεκτικό σε 5, 10, 20, 30 χρόνια. Κατάλαβα. Επειδή κοιτάω πάντοτε, με ενδιαφέρουν οι τίτλοι και τα παιχνίδια. Ας πούμε ότι είναι από αυτά που μου αρέσουν. Δηλαδή, κάποιοι τίτλοι μπορεί να σου πει ότι εντάξει, ότι δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτοί οι τίτλοι είναι που μου αρέσουν. Ναι. Αλλά στο πλαίσιο του τρέχει πάρα πολύ πράγμα που να αρχίζει να παίρνει. Εντάξει, είναι πολύ δυνατή η τίτλη, πιο βασική και γνωστή και βλέπω για κάποιες έτσι κάτι Brutal Legend εδώ, ας πούμε, είναι σκληρό παιχνίδι αυτό. Mortal Kombat βλέπω, σ' αρέσουν γενικά αυτά. Mortal Kombat και Street Fighter από Fighting Games και Dragon Ball, αν και τα περισσότερα Dragon Ball δεν μου αρέσουν τόσο πολύ σαν ο τρόπος που είναι τα παιχνίδια, αλλά ναι. Το τελευταίο το Dragon Ball, το Fighters, είναι αυτό ήταν καλό, αυτό ήταν πολύ καλό. PS3, αρκετοί τίτλοι, ωραίοι. Και καλά, εγώ έχω σκέψει λιγότερο. Δηλαδή, και εγώ το PS3 το πήρα στην ώρα του. Το πήρα μεταγενέστερα γιατί ήμουν πιο πρώτα Xbox και μετά. Xbox θα δει. Ναι, ένα είδα. Κάπου ένα Xbox One εδώ. Κάπου έχω ένα. Να το πει. Το πήρε το μάτι την Βρασινίλα. Γιατί είναι rare replay. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσω Xbox One ποτέ, αλλά αυτό το παιχνίδι πρέπει να το έχω σε περίπτωση που τα καταφέρω να πάρω και Xbox One. Κατάλαβα, εντάξει. Ξεκίνα, πένε εσύ, σαν ένα φίλο που ξέρω που πριν πάρει το μηχάνημα, έχει πάρει κάπου 10-20 τίτλους που έχουν κοστίσει παραπάνω το μηχάνημα και το μηχάνημα δεν το έχει πάρει ακόμα και θα το πάρει κάποια στιγμή. Μετά, το μηχάνημα το βρίσκεις, είναι το θέμα. Ναι, ναι. Μετά, εντάξει, αγάπη, τώρα μεγάλη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν σε γνώρισα, νόμιζα ότι ήσουν ένα σιγκάκιας. Και πολύ πορωμένο σε γκάκια, δεν ξέρω. Αλλά αρχίζει και μου καταρρύψει λίγο το μύθο από κάτι που άκουσα off camera ότι με την Nintendo έχει θέματα. Αλλά θα τα πούμε σε λιγάκι. Εδώ τώρα Mega Drive, έτσι. Mega Drive, η πρώτη ουσιαστικά κονσόλα που επέλεξα εγώ να ζητήσω ρε παιδάκι μου ότι λέει ήθελα Mega Drive και το πήρα. Πολλά παιχνίδια τα οποία έχω πραγματικά συνδεθεί μαζί του. Το πρώτο μου το Aladdin. Ναι. Και το Sonic 3 του Asian PAL. Γενικότερα μεγάλη αγάπη με το Sonic. Sonic 3 and Knuckles όταν τα κουμπώνεις μαζί, ναι. Για μένα το καλύτερο 16-bit το παιχνίδι. Και βλέπω το έχεις και στη χάρτινη έκδοση. Η χάρτινη έκδοση είναι η πραγματική. Απλώς
που το έχω και σε θηκούλα. Ναι. Απλώς έχω κάνει και μία ρεπρό. Ναι. Γιατί γενικότερα δεν είμαι φαν του χάρτινου. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεις και στη συλλογή μου, πολύ λίγα χάρτινα υπάρχουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί καταστρέφονται εύκολα, δεν μπορείς να το βρεις σε καλή κατάσταση. Κάτι το οποίο το έκανε η Nintendo για πόσα χρόνια μέχρι να βάλει μυαλό. Δηλαδή, super NES, καλά δεν είχα και super NES ποτέ εγώ. Mm-hmm. Αλλά και δεν έχω στη συλλογή μου αυτά τα δύο, mm-hmm. Παραδόξως. Δύσκολα θα μπω στο να τα συλλέγω κουτάτα. Δηλαδή, η Nintendo 64 που για μένα είναι αγαπημένη κονσόλα, mm-hmm. που έχω αρκετά παιχνίδια, ναι. δεν τα έχω κουτάτα. Μικρός έκανα το εξής έγκλημα, επειδή δεν μπορούσα να τα κρατάω σε καλή κατάσταση, mm-hmm. τα κατέστρεφα. Τα έκοβα και κράταγα. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, 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 12-13 χρονών παιδάκι, δεν μπορούσα καν να σκεφτώ τι ήταν αυτό το έγκλημα που έκανα τότε. Σωστός. Επομένως, όταν ξαναμπήκα στη διαδικασία της συλλογής και σε όλα αυτά, έλεγα ότι δεν μπορώ να παίξω κουτάτα Nintendo 64, ναι. θα μείνω πάνω με πάνω. Κάποιο αγαπημένο από εδώ, Mega Drive, κάποιος τίτλος ή μπορείς ένα top 3, κάτι, ένα top 5 από αυτούς τους τίτλους που βλέπω εδώ. Top 5. Πρώτο Sonic 3 & Knuckles μαζί, εντάξει, mm-hmm. είναι ένα παιχνίδι και σκόπευαν να το κάνουν ένα παιχνίδι, απλώς το κάνανε σε δύο. Donald in Maui & Ballard. Ωραίο, όντως. Batman. Batman and Robin, φυσικά, παιχνιδάρα. Ισχύει. Streets of Rage 2. Άλλο από εδώ, εντάξει, leader εδώ. Και θα έλεγα Pitfall. Pitfall, ε. Pitfall, πολύ καλό παιχνίδι. Ιδιαίτερο παιχνίδι, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είναι ένας τίτλος που κάποιος θα ακούσει για Mega Drive και θα πει «Ω, Pitfall». Δεν είναι πολύ γνωστό. Έχουν βγει και αργότερα που βγήκε στο PlayStation και το Pitfall, το 3D και όλα αυτά, που ναι. δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο βασικά. Ναι. Αλλά επειδή τα χρώματα και όλο αυτό και το gameplay ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Όταν το πρώτο έπαιξα, mm-hmm. μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Εντάξει, από εκεί και πέρα, δεν θα σου πω για Mortal Kombat, Street Fighter, Comic Zone και αυτό παιχνιδάρα, τα Castle of Illusion, World of Illusion, όλα αυτά και γενικότερα τα Mickey Mouse, Quackshot και ναι. τέτοια πολύ δυνατά παιχνίδια. Daffy Duck και αυτό πολύ καλό, αρκετά δύσκολο να τα μαζέψεις όλα και ιστορίες και τέτοια. Και τιτλάρες τύπου Shinobi μεγάλα παλιά. Dragon ναι. και αυτό ιδιαίτερο παιχνίδι που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά Bruce Lee mm-hmm. ιστορία, ας πούμε, άμα έχεις δει και την ταινία, κουμπών είναι ωραία. Ναι. Και εντάξει, κάποια άλλα που αυτά πιο πολύ τα είχα μικρός και είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, σου έχουν αυτή την αίσθηση της ανάμνησης. Ισχύει. Αυτά τώρα είναι κομμάτια τα οποία τα είχες από μικρός και είναι έτσι ανέγκυχτα. Τα περισσότερα, επειδή κάποια στιγμή τα σκότωσα, ρε παιδάκι μου, τα έβγαλε, γιατί γενικότερα παλιά ήμουν σε φάση, έπαιρνα κάτι, mm-hmm. Το έδινε για να πάρω κάτι άλλο, ναι. και επομένως λίγα πράγματα μένανε στα χέρια μου πραγματικά, δηλαδή μόνο Nintendo 64, μέχρι Nintendo 64, μένανε στα χέρια μου. Okay. Και μετά, ναι. ό,τι βλέπεις από Mega Drive, λίγα κομμάτια είχαν μείνει όντως στα χέρια μου. Και μετά τα ξανασύλλεξες. Και μετά όμως, μπόρος, ναι, ότι τα ξαναμάζεψα. Mm-hmm. Ωραία. Και φεύγουμε από Mega Drive και πάμε από πάνω και βλέπω εδώ DS και PSP. DS, 3DS, PSP, PSV. Από handheld θα σου πω ότι αγαπημένη είναι το PSP. Γιατί με αυτήν έβγαλε το στρατό. Και εγώ, ρε φίλε, το 2005 πήρα το PSP όταν πρώτο βγήκε. Με τα λεφτά δηλαδή που είχα ένα ποσό για τα λεφτά για το στρατό, έδωσα 2,5 για το PSP και είχα, θυμάμαι, κάπου 1,000 και μετά τα άλλα 7,5. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι πορώθηκα και πήρα το PSP τώρα για τα λεφτά του στρατού. Ναι, πραγματικά, δηλαδή με το PSP η θητεία βγήκε πολύ πιο ανέμακτα. Τι είχε περάσει και emulator τότε. Εννοείται, εντάξει, έτσι. Τώρα κάθεσαι να παίρνει παιχνίδια ή σε τέτοιο. Έτσι. Όποτε σε καμία άδεια γυρνούσε στα σπίτι, κατεβάζει άπειρα τα παιχνίδια. Ναι. Και έπαιζα, δηλαδή. Αγαπημένα παιχνίδια. Metal Gear Solid Peace Walker. Ultimate Ghosts and Goblins, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, παρόλο που ήταν και σχετικά δύσκολο, όχι τόσο δύσκολο όσο τα παλιά δεν παίζονται. Είναι δεν το έχω παίξει, τα παλιά πρέπει απλά να καίγεσαι, ας πούμε. Εντάξει, στο PSP, μπορείς να, όταν περνάς κάποια πίστα, μπορείς να κάνεις save, ρε παιδάκι. Επομένως, τη μαθαίνεις εύκολα και μπορείς και παίζεις μετά. Μαθαίνεις και το παίζεις πολλές φορές. Dragon Ball Z, Shin Budokai. Και το 2 που ήταν από το πρώτο Dragon Ball που μου άρεσε πραγματικά σαν παιχνίδι fighting. Εντάξει, mm-hmm. God of War και τα συναφή και GTA και όλα αυτά.
δυνατά παιχνίδια. Δηλαδή, όλα αυτά τα είχα. Προφανώς τα είχα σε. Όχι σε emulator, σε digital, ναι, ας πούμε, digital. Τα κατέβαζα. Ας πούμε. Exactly. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπήκα στη δικασία, λέω εντάξει, PSP, κάποια παιχνίδια σίγουρα πρέπει να τα, να τα πάρω, να τα έχω. Και μετά βλέπω και PSP εξέλιξη από πάνω. PSV, ναι. PSV, καλά, ναι, sorry, PSV. PSV, ενώ είναι πολύ ωραία κονσόλα, κονσόλα ειδικά για, για retro, να μπορείς, γιατί μπορεί να παίξει Nintendo 64. Επειδή έχει και το δεύτερο αναλογικό, ισχύει, ναι. Μπορείς να πραγματικά να παίζεις όλα τέτοια, αλλά σαν παιχνίδια βλέπεις ότι ας πούμε έχω και πολύ λίγα, δηλαδή... Εντάξει, focus, κάποια που έκανα focus, αρέσαν, ας πούμε, ναι, 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 ναι. Ποια παιχνίδια θα ήθελα ας πούμε, να είχα όπως και δίποτε εκεί πέρα, ναι. Πραγματικά να αυτά τα λίγα, γιατί τα υπόλοιπα είναι κονσόλα για RPG-άκηδες και Japanese RPGs, που εγώ δεν είμαι καθόλου τέτοιο. Και εγώ δεν τα μπορούσα. RPG, turn-based RPGs ειδικά και τέτοια, δεν είναι, δηλαδή, πολύ δύσκολο να δει. Πολύ λίγα παιχνίδια, ναι, θα πεις, ναι, και αυτά, ναι, θα είναι, γιατί υπάρχει λόγος, τύπου Paper Mario, ας πούμε. Έτσι. Paper Mario παίζανε το μοναδικό turn-based RPG που έχω παίξει. Δεν έχω καμία σχέση με Final Fantasy, ας πούμε, δεν θα δεις κανένα Final Fantasy εδώ μέσα. Φίλε, εγώ θα σου πω μια αλήθεια, κάποιοι θα μου κάνουν dislike τώρα στο βίντεο, το δικό σου το βίντεο θα κάνουν dislike επειδή θα πω αυτό. Final Fantasy 7 έχω παίξει μόνο το demo στο PSN. Εγώ δεν το έχω κουμπίσει καν ποτέ. Ωχ, dislike βραχή! Εντάξει. Πάτε στις τίγες να πατήσετε, εδώ τι έχεις να πατήσετε. Όχι να πατήσω να πούμε, οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε είναι αυτό. Εσείς επιμένετε ότι είναι αρχοντικό παιχνίδι. Α, ναι, αρχοντικό παιχνίδι. Γιατί τι εννοείτε. Καταρχήν αυτό το παιχνίδι έγινε για πρίγκιπες. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσες. Μόλις είσαι ένα μωρό, βλέπεις με τα καπέλα τους στην Αγγλία και στη Γαλλία, μόλις γίνεται η αψίδα του Τριάμβου και τρελαίνεσαι, ομορφιές. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος. Πάμε, πω, δεν πειράζει. Ναι, ο καθένας είναι τι του αρέσει, εννοείται. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα DS, 3DS, τα κλασικά Zelda, εννοείται οποιοδήποτε Zelda, ακόμη και αυτά που εμένα δεν μου άρεσαν, δηλαδή Phantom Hourglass και Spirit Tracks. Ναι, το γιατί πρέπει να, παίξει, πρέπει να παίξει εκεί πέρα με το στυλό που okay, εγώ είμαι πολύ, ναι, κλασικός. Mm-hmm. Θέλω χειριστήριο, κουμπιά, τελεία. Λοιπόν... Και τα Resident, το Revelation ήταν το πρώτο, που, ήταν το πρώτο format που είχε βγει στο DS, το Revelation. Και μετά βγήκε στα άλλα. Ήταν και είναι και ωραίο παιχνίδι, είναι, ναι, ωραίο παιχνίδι. Στα Sonic Generations και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι, Luigi Mansion, Mario Kart, ναι, Super Mario Maker, εντάξει, μην νομίζεις, αρκετά από αυτά δεν τα έχω κουμπίσει καν. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή. Προφανώς, κάποια στιγμή. Είναι handheld, μπορείς και σε είναι handheld, ναι. Έχω πει στον εαυτό μου ότι όποτε πάω διακοπές κάπου, άμα γυρνάω πίσω με τη Λίνη και τέτοια, ας πούμε, ναι, δεν υπάρχει χρόνος να πάρω το Switch μαζί μου. Έτσι. Να παίζω και Switch και πάντοτε παίζω ή θα παίξω Game Boy Advance ή θα παίξω DS, 3DS, ας πούμε, για να πεις ότι. Να παίξω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, καλά κάνεις. Ναι, και αυτό δεν μας βιάζει κανείς. Όποτε έχει κάποιος χρόνο, παίρνει το handheld του. Μπορεί να πάρει και το Nomad με Mega Drive που δεν έπαιξε ποτέ κάποιο παιχνίδι. Σωστό, σωστό. Έχει. Nomad είναι και αυτό μέσα στα σχέδια, να ξέρεις. Βλέπω όμως έχεις κάτι άλλο που θα το δείξουμε αντίστοιχο και πρόγονο του Nomad. Θα το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, και τώρα πάμε Dreamcast και Mega CD βλέπω. Dreamcast. Αγαπημένη κονσόλα και αυτή από τις τελευταίες της Sega. Παρεξηγημένη γιατί ήταν πολύ δυνατή ενώ δεν της αναγνωρίστηκε για τα δικά της λάθη στη Sega. Ακριβώς. Αγαπημένα παιχνίδια Sonic Adventure, Sonic Adventure 2. Προσωπικό αγαπημένο Shadowman, αν και δεν είναι και τόσο γνωστό. Mm-hmm. Το έχω Dreamcast, το έχω Nintendo 64, το έχω PlayStation, είναι τέτοιο. Από τα αγαπημένα μου γενικότερα. Και εμένα μου άρεσε το Shadowman, ήταν κρυπιάρικο. Αυτό, ήταν creepy παιχνίδι. Mm-hmm. Και ωραίο story. Marvel vs. Capcom 2. Παιχνάρα. Για μένα το αγαπημένο, το καλύτερο fighting game που όποτε και να με βάλεις να μου πεις παίξουμε Marvel vs. Capcom 2 μέσα. Έτσι, θα παίξουμε μετά. Λοιπόν, Phantasy Star Online, αγαπημένο παιχνίδι, όχι στο Dreamcast. Το είχα παίξει πολύ λίγο όταν είχα Dreamcast. Αλλά όταν το πήρα στο game πραγματικά εκεί το έκαψα και το είναι μέσα στο προσωπικό top 10 αγαπημένων παιχνιδιών. Δηλαδή τόσες ώρες που έχω κάψει εκεί πέρα, ναι, σε πολύ λίγα παιχνίδια το έχω κάνει. Mm-hmm. Για παιχνίδι που δεν είναι πρώτης γραμμής να το πούμε έτσι. Για τη Sega εντάξει είναι από τους πολύ γνωστούς τίτλους, αλλά εντάξει κατά τα ψέματα δεν έχει το... Ναι. Δεν είναι τόσο διάσημο όσο κάποια άλλα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα Resident Evil εντάξει προφανώς. 2-3 Code Veronica. Πρώτη φορά το Code Veronica εκεί το είχα παίξει. Σωστός. Ήταν από τα αγαπημένα Resident. Πραγματικά από τα αγαπημένα Resident. Ναι. Αυτό εδώ το Crisis Evil είναι ένα. Ας το πούμε ρεπρό.
να τα βγάλουμε γιατί είναι χαμός. Mm-hmm. Από τα... Δεν είναι πραγματικό δηλαδή, είναι ρεπρό. Δεν υπάρχει, είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Απλώς ναι. Είχα βρει από έναν που μπορούσες να το πάρεις και να το παίξεις. Είναι τύπου Streets of Rage με χαρακτήρες Resident. Δηλαδή, εντάξει, μέτριο παιχνίδι από την άποψη ότι είναι, εντάξει, δεν είναι κάποιο ότι κάποιος θα το φτιάξει, ας πούμε, είναι από έναν fan-based, ας πούμε, παιχνίδι. Κατάλαβα. Αλλά άμα ήταν σε πραγματικότητα και θα ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι, πιστεύω. Και έχουν βγει και πολλά τέτοια με τα third party παιχνίδια που ακόμα συνεχίζουν και βγαίνουν. Ναι, έχω κάποια τέτοια third party παιχνίδια, ωραία κομμάτια και αυτά. Από εκεί πέρα, εντάξει, τα Street Fighter, Dino Crisis, Mortal Kombat, τα Shenmue, πολύ δυνατά και αυτά. Εννοείται. Και το 1 και το 2 βλέπω. Power Stone, και αυτό το έπαιζα από παλιά. Ωραίο παιχνίδι το Power Stone. Περίεργο fighting game. Mm-hmm. Και εντάξει, μετά από εκεί και πέρα, παιχνίδια που βρέθηκαν, τα έχω παίξει λίγο, έχουν βρεθεί στα χέρια μου. Mm-hmm. Τα κράτησα. Και εντάξει, κρατώντας ας πούμε κάποια πιο βασικά, βρέθηκαν αυτά, οκ, okay, δεν με χάλαγαν να τα έχω. Ναι, εντάξει, για τη στιγμή. Ας πούμε, π.χ. το Flashback βγήκε αργότερα, το πιο άλλο, το Stormwind βγήκε αργότερα, είναι και αυτά τα third party. Ναι. Quake 3 Arena, που όπως θυμάμαι, το παίζα σε κόπια βέβαια, είχε αυτό. Πολύ πλάκα. Με τα 4 pad, παίζαμε τρελά Quake 3 Arena, σαν τη γραφή βέβαια. Και δίπλα βλέπω αγαπημένη συλλογή Sonic CD, λέω, Mega CD. Mega CD. Mega CD είναι η κονσόλα που ποτέ δεν είχα και όταν την απέκτησα, ας πούμε, ξέρεις, ξαναθυμήθηκα αυτά τα παλιά, ας πούμε, το, που μου χτύπησε το ρετρό. Έτσι. Μ' αρέσει που είναι και οι θήκες μεγάλες, χοντρές, ας πούμε. Σαν τα διπλά τα CD μουσικής παλιά, ναι, έτσι, ναι, 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 ναι. Επομένως είναι πραγματικά πολύ δύρο, αλλά δυστυχώς τα παιχνίδια είναι πραγματικά πολύ χαλιά. Είναι πολύ και λίγα παιχνίδια. Πολύ λίγα παιχνίδια είναι να πεις ότι θα κάτσεις να ασχοληθείς. Και κυρίως όσα είναι, ρε παιδάκι μου, που έχουν βγει δίκιο στο Mega Drive, τύπου Pitfall, ας πούμε, Mortal Kombat 1. Πολλά remaster είχε δηλαδή. Πολλά remaster. Sonic CD, εντάξει, και αυτό αγαπημένο παιχνίδι. Ναι. Batman Returns, πολύ καλό. Adventures of Batman and Robin. Πολύ ακριβό για κάποιο λόγο παιχνίδι, το οποίο όμως είναι απίστευτα τραγικό. Δεν έχει καμία σχέση με τον Batman and Robin του Mega Drive, στο Mega Drive. Ναι. Δηλαδή, θα βάλουμε να το δείξουμε κιόλας, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι. Δυστυχώς. Fatal Fury, Samurai Showdown. Και κάποια άλλα, ας πούμε, εδώ πέρα που βλέπουμε. Η Mania είναι καλύτερο και από το PS1 γενικά, ξέρω και έχω διαβάσει το. Εντάξει, ο καθένας γούστα, αλλά το Mickey Mania λένε ότι είναι καλύτερο και από την PS1 έκδοση που είναι μεταγενέστερη. Πολύ καλό παιχνίδι το Mickey Mania. Πολύ ωραίο και αυτό. Και εντάξει, κάποια άλλα που λες ότι και αυτά, ας πούμε, τα είχα βρει σε πιο πολύ σε ευκαιρία. Ναι. Και το τσιμπάς και λες, δεν με χαλάει, Mega CD είναι. Να γεμίσει την βιβλιοθήκη μας, έτσι. Να γουστάρουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Και εδώ βλέπω ότι είπες ότι έχεις κάνει χώρο πλέον για να χτίσεις συλλογή Saturn. Ναι, θέλω και Saturn δεν είχα ποτέ. Και με μια ευκαιρία που βρήκα, πήρα Saturn για πρώτη φορά και τον πήρα και κουτάτο. Καλό έκανε. Και μετά από εκεί και πέρα προφανώς θα πάρω και κάποια παιχνίδια τα οποία, όπως και στις υπόλοιπες κονσόλες, τα θεωρώ, ας πούμε, προσωπικά must. Έτσι. Sonic, αν και εντάξει δεν έχει κάποιο δικό του Sonic πέρα από το Sonic 3D που και ήταν και στο Mega Drive, κάτι ναι. Sonic Jam, εντάξει, από εκεί και πέρα τι άλλο, ας πούμε. Είναι καμιά δεκαριά, καλά παιχνίδια. Μπορείς να πεις ότι αξίζει να τα δεις. Τώρα εντάξει, για κάποιους που είναι πραγματικός φαν και θα σου πει πλάκα μας κάνεις τώρα, καμιά πενταριά παιχνίδια ναι, εδώ πέρα, ναι, ναι, που μπορείς να πάρεις. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Τα έχουμε κιόλα, αλλά λέμε δεν πιο καλά. Πέρα. Δηλαδή και εγώ που έχω το Parts and Dragoon, το Saga που έχει 3,5 εκατοστάρικα, δεν το πήρα τώρα. Το είχα, ας πούμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα το έπαιρνα όμως τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω Punch Dragon Saga τόσα λεφτά. Και εντάξει, και πάντοτε όμως αυτό είναι με τις συλλογές, ότι ξεκινάς για 5 παιχνίδια, 10 παιχνίδια, και κατάλαβες 20, 30, 40, ναι, ξέρω ναι, εγώ, ναι. Ας πούμε. Ισχύει. Δηλαδή και το PlayStation 3, εκεί ξεκίνησα και λες παίρνω. Η Dreamcast πάλι. Ξεκινάς ναι, ναι. Τα βασικά αυτά που είχα κάποτε. Και μετά αρχίζεις, παίρνεις και μετά ξεφεύγεις. Έτσι, πάρα τα γνωστά story. Μετά δίπλα βλέπω Switch-άκι. Switch, η μόνη κονσόλα που έχω από τα
από τα last gens, δηλαδή δεν έχω Xbox. Γενικότερα από Microsoft δεν θα βρει τίποτα, όπως είπαμε, τίποτα. Mm-hmm. PlayStation 4 όχι ακόμη. Το Switch, αγαπημένη κονσόλα. Εντάξει, δεν θα πω αγαπημένη γιατί είναι και πολύ καινούρια ακόμη. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι αγαπημένο. Έχει κάποια παιχνίδια τα οποία τα θεωρώ αγαπημένα, όπως Sonic Mania. Καλά, εντάξει, για το Zelda δεν συζητάμε. Το δεύτερο αγαπημένο μου Zelda. Ναι. Super είναι Mario καλό, Odyssey, ναι. Πολύ καλό. Dark Souls, πρώτη φορά Dark Souls εδώ έπαιξα. Switch. Και έπαιξα στο Switch και πραγματικά σοκαρίστηκα το πόσο καλό είναι. Γενικότερα μ' αρέσουν, μ' αρέσουν πολύ τα action RPG. Εντάξει, η πλάκα είναι ότι μου το είχε πάρει δώρο η Αφροδίτη. Και ξεκίνησα να το παίζω. Παιδιά, τις πρώτες μία μισή ώρα, άντε κανένα δύο, το είχα βάλει τρεις φορές. Έτρωγα απίστευτο ξύλο. Δηλαδή με ξεφτύλιζαν οι κακοί. Ναι. Και λέω σε φάση δεν υπάρχει περίπτωση, θα το πουλήσω, θα το δώσω. Δεν μπορούσε να κάτσω να ασχοληθώ. Και μετά. Και απλώς και έκανα το λάθος να πηγαίνω σε λάθος περιοχές που όλοι με δέρνανε, ας πούμε. Ναι, high level. Και όταν ξεκίνησα να το πάρω με τη σωστή σειρά, έφαγα τέτοιο κόλλημα. Έπαιζα μήνες δηλαδή και ούτε καν online και τέτοια, ας πούμε. Και εγώ ήμουν μόνος μου. Είναι μεγάλο παιχνίδι. Είναι παιχνιδάρα. Και τώρα πραγματικά ελπίζω, αν και δεν το νομίζω, μήπως βγει, περιμένω στην E3 τώρα, ναι. Μήπως ανακοινώσουν τίποτα, κανένα Dark Souls 2, Dark Souls 3, κανένα remaster ή κάτι, έστω straight port τουλάχιστον να βγει στο Switch για να το παίξω. Αλλιώς μάλλον θα πάει PlayStation 2. PlayStation 3 και PlayStation 3. Ναι. PlayStation 3. Mm-hmm. Αν και θα το ήθελα σε λίγο πιο. Ναι. Εξευγενισμένη μορφή. Έτσι. Να το πούμε έτσι γενικά. Σωστός. Το Switch πάντως θεωρείς, γιατί εγώ ας πούμε δεν το πολύ. Να το πούμε δηλαδή. Εντάξει, το έχουν καταλάβει κάποιοι. Εγώ ας πούμε δεν το έχω πάρει το Switch. Είναι η μόνη last gen που δεν έχω πάρει. Όχι ότι υπάρχουν και 100 last gen κονσόλες. Mm. Αλλά κάτι ακόμα με κρατάει μακριά του. Εσύ, σαν συλλέκτης τώρα και που γουστάρεις Nintendo, βλέπω πάρα πολύ, πιο πολύ από μένα βασικά πλέον. Έχεις να μου προτείνεις ένα λόγο, ένα κίνητρο για να πω ρε παιδί μου να δω λίγο το Switch με καλύτερο μάτι. Κοίταξε, κακά τα ψέματα. Όποιος είναι Nintendo. Είναι Nintendo για το franchise. Ναι. Είναι για τα first party. Mm-hmm. Δεν θα πας Nintendo για να παίξεις π.χ. με super γραφικά που θα παίξει το PlayStation, το Xbox. Δεν θα πας για να παίξεις με. Δυστυχώς, ας πούμε, δεν θα δεις παιχνίδια τύπου Metal Gear Solid. Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed και όλα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, και το τελευταίο, το Assassin's Creed στο Switch έχει βγει μόνο στην Ιαπωνία σε cloud. Δηλαδή, ήμαρτον, ας πούμε. Και τι, δεν μπορεί να το κάνουν έστω και με χαμηλότερα γραφικά. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το κάνει Nintendo. Γενικότερα Nintendo έχει μια. Έχει τη γραμμή τη. Έχει μια γραμμή του ότι οι third party δεν μας απασχολούν. Βέβαια αυτό την έφαγε και στο Nintendo 64 και στο Wii U που δεν υπήρχε καθόλου υποστήριξη. Στο Wii τη γλίτωσε γιατί είχε το χειριστήριο που εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Ναι. Δηλαδή Wii και Wii U ήταν μια σκοτεινή περίοδος για εμένα. Ισχύει. Από θέμα gaming, ας πούμε. Δηλαδή όλα αυτά που θα δεις εδώ είναι πολύ μεταγενέστεροι τίτλοι που τους πήρα, δηλαδή ενώ αφού πλέον είχα σταματήσει να παίζω. Δεν ήταν και παιχνίδια και όλες που τα έχω παίξει σε άλλες κονσόλες, εμένως ok, λες να το πάρω και στο Wii ή στο Wii U, ας πούμε. Δεν ήταν μεγάλο λάθος αυτό της Nintendo, ο οποίο δεν υποστηρίζει το third party, γιατί είναι τέλει καλό το first party. Αλλά άμα δεν έχεις κάποιος να σε κάνει backup και στην τελική. Ισχύει. Άμα δεν έχεις να δώσεις FIFA και Pro. Είσαι χαμένος. Δεν κακά τα ψέματα. Δηλαδή εντάξει. Όλοι θα κάτσουν να παίξουν και από αυτά τα παιχνίδια και ειδικά όταν κάνεις target σε πιο νεαρό κοινό. Αυτό ισχύει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις και δεν φτάνει μόνο το Just Dance να βγάλεις στο Switch, ρε φίλε. Ή Super Smash. Ή μόνο το Super Smash Brothers, ας πούμε, το οποίο δεν το έχω όπως θα δεις. Γιατί οι Super Smash Brothers δεν μου αρέσει. Δεν σου αρέσει. Δεν μπορώ να το παίξω. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι χαρακτήρες. Ναι. Μου αρέσει όλο αυτό το concept. Αλλά επειδή γενικότερα σε όλα είμαι κλασικός, έτσι και στα fighting είμαι. Σε άλλο μοτίβο. Εντάξει, σε άλλο μοτίβο. Είμαι Street Fighter, είμαι Mortal Kombat και πρόσχημα Mortal Kombat μέχρι και Trilogy. Έτσι, στα τελευταία Mortal Kombat ζορίζομαι. Ναι. Ζορίζομαι. Mortal Kombat 11 θέλω να το πάρω. Θα το πάρω κάποια στιγμή. Γιατί θέλω να ασχοληθώ μαζί του. Ωραία. Αλλά με ζορίζουν, δηλαδή τα προηγούμενα Mortal Kombat με ζορίζανε. Λίγο που τα πέσα PlayStation 2 και τέτοια, ας πούμε. Άρα εγώ προς το παρόν να μην πάρω Switch γενικά. Να περιμένω κάτι. Αν δεν είσαι για Zelda Super Mario, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν θα σου πω τράβα πάρ' το χτες.
Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα δεν έχει. Έχει ωραίους τίτλους, αλλά έχει και τα exclusives του. Έχει ναι. Τίτλους για τους φανατικούς. Για τους πορωμένους. Για μένα θα πάω να το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, Day One, Zelda με την Collector's Edition εννοείται. Με το που βγήκε. Με το που βγήκε, δεν ήταν. Ναι, και ναι, παιδιά, ναι. Το πήρα Φεβρουάριο, οπότε πρώτο βγήκε. Σταμάτησα να παίζω Zelda το Σεπτέμβριο. Το κάψες. Το κάψα πραγματικά. Και πάμε στα πίσω μηχανήματα πριν το Switch. Πάμε Wii U. Wii U. Τα βασικά, δηλαδή θα δεις πραγματικά τα πολύ βασικά και τους δυνατούς τίτλους που έχει την κονσόλα. Δεν θα δεις κάτι περίεργο ή κάτι εξειζητημένο. Άντε να μπορείς να θεωρείς το Shovel Knight, ας πούμε, που είναι λίγο πιο περίεργος τίτλος, ας πούμε. Αλλιώς σε όλα τα υπόλοιπα, άμα δεις δηλαδή, είναι όλα first party. Zelda, okay, εξαιρείται το Assassin's Creed και το Batman και το Resident. Μετά από εκεί πέρα τι βλέπεις. Super Mario, New Super Mario, New Super Mario, Super Mario. Ναι. Mario Kart, Donkey Kong, Star Fox, Hyrule Warriors. Μέτριο παιχνίδι και αυτό κατά τη γνώμη μου, αλλά επειδή είναι Zelda είναι τυχερό το πήρα. Ναι. Paper Mario, Yoshi's Woolly World και όλα αυτά, ας πούμε, που και είναι λίγο πιο... Και Xenoblade βλέπω κλασικά, το έχω δει πολλές φορές το Xenoblade εδώ. Και αυτό είναι, και αυτά είναι ωριακό, ας πούμε, δηλαδή το είχα πάρει το Xenoblade στο Switch, δεν μπόρεσα να το... Δεν μπόρεσα, γιατί θέλει και πολύ χρόνο αυτό να κάτσεις να ασχοληθείς. Όντως. Που για να κάτσω να ασχοληθώ με ένα τέτοιο παιχνίδι χρόνο, πρέπει να κάτσεις να θυσιάσεις πολύ χρόνο. Θα προτιμήσω να βάλω κάτι πιο εύκολο ή κάτι πιο γρήγορο, ας πούμε, ναι, να αλλάξει. Αυτό, να ναι. Σε φάση κλείνω, είχα ξεκινήσει να το παίζω, κυρίως παίζω το Σαββατοκύριακα, ας πούμε. Mm-hmm. Πήγα να παίξω το επόμενο Σαββατοκύριακο, δεν θυμόμουν που ήμουν και τι έκανα. Όντως, είναι ένα θέμα αυτό, ισχύει, έχεις δίκιο. Ενώ Zelda, ας πούμε, είχα μισή μία ώρα πριν κοιμηθώ, θα καθόμουν και θα έπαιζα, ας πούμε. Ναι. Ήταν πόρος τώρα. Ήταν πόρος. Εδώ μετά, αυτό εδώ μου αρέσει. Κάτσε γιατί, αυτό εδώ πολύ Super Mario Maker. Ωραία. Και αυτό παιχνίδι που πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς, να βγάζεις, ας πούμε, θα βγει και τώρα και στο Switch σε μερικούς μήνες, αν θυμάμαι καλά, ή τώρα και τον επόμενο μήνα, δεν θυμάμαι, αλλά βγαίνει τώρα και αυτό σύντομα, ναι. Super Mario Maker, και είναι να έχεις, να κάθεσαι, να φτιάχνεις, να κάνεις τις πίστες, ας πούμε, και να ανταλλάσσεις, φτιάχνω όλες κάτι πίσω, άμα βάλεις στο YouTube και δεις κάτι πίσω που φτιάχνουν κάτι τρελή, που δεν περνιούνται, απλά δεν περνιούνται. Ναι. Αλλά περνιούνται γιατί για να στην πάρει την πίστα θα πρέπει, πώς το λένε, να την περάσεις πρώτα εσύ ο ίδιος όταν την παίξεις. Επομένως, αλλά φτιάχνουν κάτι καμενιές που δεν υπάρχουν. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Και μετά πάμε Wii. Wii, εντάξει. Και εκεί, όπως και στο Wii U, με ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Zelda, Mario, τα Resident, γιατί είναι αγαπημένο franchise και αυτό θα τα πάρουμε όπου και αν βρεθούν. Σωστός, και εγώ μαζί σου. Metroid Prime, Corruption, μου άρεσε αυτό στο Wii. Και αυτά πολύ ωραία παιχνίδια. Donkey Kong, Super Mario, Kirby, εντάξει, αυτά προφανώς και δεν τα έχω παίξει, δεν τα έχω μπει καν έτσι. Ναι. Είναι καθαρά θέμα, το πήρα και το πέταξα εκεί πέρα. Τα Resident... Τα Umbrella και τα Dark Side. Τα Dark Side Chronicles που και αυτά είναι τύπου House of the Dead. Ναι. Και... Ωραίο παιχνίδι. Και το έπαιζα με τη γυναίκα μου πριν κάνα τρίμηνο. Α, μετά δηλαδή. Το Resident Evil 2, ξέρεις, είχαμε πορωθεί και λέω: έλα, αφού τα έχω που κάθονται, έλα να τα παίξουμε μαζί. Ξέρεις, της πήρα ένα δεύτερο Rose Gunny. Της πήρα κάτι τέτοιο. Ναι, μέσα στο νόημα. Και έπαιζε πολύ καλά. Είναι δυνατή gamer. Μετά φεύγουμε, πάμε λίγο στην απέναντι όχθη γενικά. Πάμε στο κατασκευαστή τηλεοράσεων. Πάμε στη Sony. Λοιπόν, Sony PS1, μου είπες ότι δεν το είχες, αν θυμάμαι καλά. PS1 και PS2, μικρός. Ναι, δεν είχα. Mm-hmm. PlayStation 1 πήρα, φαντάσου, τελείως πρόσφατα δηλαδή. Ναι. Αλλά προφανώς έπαιζα PlayStation σε φίλους. Εντάξει, άρα έχεις μνήμες από αλλού, ρε παιδί. Ναι, δηλαδή ρε παιδάκι μου, φίλοι μου είχαν PlayStation 1. Επομένως, αρκετά παιχνίδια αυτά είναι. Εντάξει, τα περισσότερα θα δεις κιόλας είναι και παιχνίδια που θα τα παίξεις και σε άλλες κονσόλες τύπου. Ναι. Metal Gear Solid, Resident Evil, Shadowman. Mortal Kombat, ναι. Return Fire, πολύ αγαπημένο παιχνίδι, το έπαιζα στον υπολογιστή. Έτσι. Εκεί το είχα γνωρίσει, πραγματικά και μόνο και το soundtrack και όλα αυτά είναι απίστευτο. Είναι καλά, απίστευτο. Τα Duke Nukem έτσι πόρος μεγάλη για μένα, όπως και το Exhumed, τότε σουτεριά hardcoreilla. Είχε πλάκα το Exhumed. Και Dino Crisis, έτσι. Και ήταν μια μεγάλη διαφορετική πρόταση από τη Capcom, μετά από τα Resident. Μέτραγε πάρα πολύ το Dino Crisis. PS2, καλά παιχνιδάκια έχεις και εδώ. PS2 και αυτά τα πιο πολύ αγαπημένα παιγμένα. Είχα PlayStation 2. Mm-hmm.
Δηλαδή το πήρα κάποια στιγμή, βέβαια η πλάκα είναι ότι το πήρα το PlayStation 2 για να παίξω Pro 4, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και να καθόμαστε και να παίζουμε με τους φίλους μου μαζί. Εγώ ήμασταν σπίτι μου και εγώ ήμασταν, κάναμε πρωταθληματάκια. Κλασικές εποχές. Λοιπόν, και εντάξει, PlayStation 2 είχε απίστευτα παιχνίδια. Ομολογουμένως, αντικειμενικά μιλώντας, ίσως η πιο πετυχημένη κονσόλα. Τη Sony, ναι. Καλά, τη Sony σίγουρα και από τις πιο πετυχημένες κονσόλες ever. Έχει πουλήσει απίστευτα κομμάτια. Ναι, ναι. Τεράστιο library. Εντάξει, με αρκετά σκουπίδια βέβαια μέσα. Κοίτα, ναι, έχει κάπου 2.500 ή 2.200 τίτλους. Αλλά... σίγουρα είχε πολλά κακά. Και πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Πολλά καλά, όντως. Όλα αυτά τα παιχνίδια εδώ τα θεωρώ ένα και ένα, ας πούμε. Τα... εντάξει, οκ, okay, τα Resident Marvel vs. Capcom 2 και εδώ. Ναι. Τα GTA. Ναι, εντάξει, εκεί κρατάνε άλλο κεφάλαιο. Εκεί ήταν πραγματικά δηλαδή. Τα Castlevania αυτά που είναι πολύ ωραία Castlevania. Ναι. Το The Suffering, όχι τόσο γνωστό, αλλά ωραίο creepy παιχνίδι και αυτό. Οκ, okay, τα Dragon Ball, Max Payne, άλλο από εκεί. Manhunt και αυτά ωραία παιχνίδια δηλαδή. Ναι, λίγο έτσι, ναι, πιο ναι. Λίγο gore και. Μέτρα και το Manhunt πολύ. Μπρουτίλα. Operation Winback, αφού το πήρα γιατί το είχα και στο Nintendo 64. Εκεί βέβαια δεν είναι τόσο καλό, στο Nintendo 64 είναι πιο ωραίο. Στο Nintendo 64 ήταν το αντίπαλο δέος του Metal Gear Solid, χωρίς να, βέβαια, να μπορεί να το ακουμπήσει ούτε καν, αλλά ένα καλό rip-off και αυτό, spin-off, πες το όπως θέλεις, ας πούμε, κλόνος για να κάτσει να κάποιος που έχει Nintendo 64 και δεν έχει PlayStation για να κάτσει να παίξει. Και τα Burnout, πολύ ωραία. Racing παιχνίδια. Ναι, τότε που... βάλανε ένα νέο στυλ παιχνιδιών. Ένα νέο στυλ, μπράβο. Αυτό που πας, τρακάρεις, κάνεις δείχνεις, ήταν. Δηλαδή, παραδόξως, τα έχω παίξει αρκετά. Και τα άλλα, βλέπω Dominator, Takedown. Ναι, εντάξει. Ήτανε, μετράγανε. Το Half-Life θα ήθελα, δεν το έχω σε PS2, αλλά το είχα κάψει όταν είχε βγει στο PC το 99. Sierra Online τότε, Valve Interactive. Πόσους μήνες το έπαιζα, ρε φίλε, αυτό το shooter και το έπαιζα και Πανελλήνιες. Α, ναι. Δηλαδή έκανα το μεγαλύτερο κάψιμο στη ζωή μου. Τότε αυτό μου κόστησε το Half-Life, παιδιά, στις Πανελλήνιες, το ομολογώ. Συγγνώμη, μάνα, δεν πέρασα εκεί που θέλεις, τέλος πάντων. αλλά εντάξει, πρέπει να είναι ωραίο στο PS2, ε. Από γραφικά δηλαδή. Εντάξει, δεν το έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω παίξει, το έχω βάλει λίγο να το δω. Είναι ωραίο παιχνίδι. Παίζεται ευχάριστα δηλαδή. Παίζεται πολύ ευχάριστα, ναι, παίζεται πολύ ευχάριστο. Γενικότερα τα παιχνίδια του PlayStation 2 ακόμη και τώρα. Παίζονται πολύ καλά, εύκολα, ενώ ναι. Nintendo 64, παρόλο που είναι αγαπημένη κονσόλα, δύσκολα θα κάτσει να παίξει Nintendo 64. Δυστυχώς, το Nintendo 64 έχει γεράσει άσχημα. Ναι. Γενικότερα, τα 32 PlayStation 1, Nintendo 64 και Saturn πιστεύω ότι γεράσανε πολύ άσχημα, γιατί ήταν πάνω στην αλλαγή, ναι. 2D με 3D. Επομένως, τα παιχνίδια τους τώρα δεν είναι τόσο εύκολα να κάτσεις να ασχοληθείς. Ενώ, ας πούμε, αλήθεια, παιχνίδια Mega Drive θα παίξεις πολύ πιο εύκολα. Ναι. Πολύ εύκολα θα βάλεις και να παίξεις. Είναι κάτι μυστικά, είναι σαν να βλέπεις κινούμενα σχέδια. Αυτό ακριβώς. Και μετράει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε επόμενο ράφι. GameCube. Και αυτή η αγαπημένη κονσόλα, με πολύ δυνατούς τίτλους, αγαπημένους. Εδώ βλέπουμε τα δύο Ιαπωνέζικα Metal Gear Solid, τα οποία ήταν μαζί με bundle στην κονσόλα του Metal Gear Solid για το GameCube, εκεί ψηλά. Που είναι το Metal Gear Solid το κανονικό και το Metal Gear το πρώτο. Του NES, το, είναι του NES, το παλιό. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε πάλι κλασικά Zelda, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κονσόλα να μην έχω Zelda, είναι το μόνο σίγουρο. Φίλε, το Wind Waker ήταν ένας από τους λόγους που πήρα το GameCube, εγώ και το Metroid Prime. Πραγματικά ήταν το Wind Waker, ενώ είχε φάει πολύ κράξιμο στην αρχή και λέγανε τι πάνε να κάνουν, και μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, έλεγα παιδιά πραγματικά τι πάτε να κάνετε. Έχεις φτιάξει τώρα ο Ocarina of Time και πας σε αυτό στο cel shaded που λέγανε, το καρτουνίστικο, αλλά παίζεις 10 λεπτά, μετά από το 10 λεπτό το έχεις ξεχάσει ήδη αυτό το θέμα. Είναι απίστευτο παιχνίδι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και εγώ και για το Resident το Zero και το remake του 1 πήρα. Άλλος λόγος που πρώτα για αυτούς πήρα το GameCube. Πραγματικά και αυτά ήταν πολύ ωραία παιχνίδια. Το Resident Evil το 1, το remake, ήταν το πρώτο Resident που έκατσα να παίξω. Σαν το Resident Evil το 1, γιατί δεν το είχα παίξει σε PlayStation και σε κάτι τέτοιο. Και ήταν πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι και ακόμη το θεωρώ το καλύτερο Resident για μένα. Και εγώ το Remaster, το Remake. Όχι, το Remake ήταν τέλειο. Το Remaster Remake που έγινε με το Origins Collection για PS4, Xbox και Switch.
Απλά εντάξει, έδωσε το shading, τα HD και τα λεπτά. Αλλά πολύ όμορφο το. Και το αμέσως επόμενο Resident που θεωρώ τέτοιο είναι το 4. Και μετά πάνε τα άλλα δύο. Βέβαια δεν έχω παίξει ακόμη το 2, το remake. Γιατί απουσιάζει προφανώς από το Switch. Ναι, ισχύει. Εντάξει, κοίταξε, ωραίο παιχνίδι, ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κανένα μπράβο να το βγάλει μετά από κανένα μισό χρόνο. Δηλαδή να περάσει κανένα χρόνο και να το βγάλει και στο Switch. Γιατί πιστεύω ότι δύναμη έχει. Εσύ πιστεύεις ότι δεν μπορεί να το βγάλει? Πιστεύω ότι μπορεί να το βγάλει, έστω και με λίγο λιγότερα καλύτερα γραφικά, αλλά κλασική Nintendo δεν ασχολείται. Ναι. Πιστεύω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι πάντοτε το πρόβλημά μας. Ναι. Η δική μου λέει στο Phantasy Star Online, αγαπημένο ναι, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά το είχα πάρει τρίτη λυκείου και τρίτη λυκείου είχα κόψει τα games, είχα κόψει τα πάντα. Εντάξει, όχι από δική μου απόφαση προφανώς. Για να μην φάμε καμία ανίλα στις Πανελλήνιες. Γι' αυτό με το που τέλειωσαν οι Πανελλήνιες και ευτυχώς είχαν πάει όλα καλά. Πήρε καταβούληση. Εντάξει, τέτοιο κάψιμο και σαν φοιτητής, δηλαδή πραγματικά. Πρέπει να έχει πάνω από 500-600 ώρες μέσα. Αν βάλουμε και να κοιτάξουμε τα saves, τι έχει. Ωραίος έτσι. Εντάξει, ήταν ωραίο. Το GameCube ήταν για μένα το τελευταίο μηχάνημα Nintendo που γούσταρα. Είχε δυνατούς τίτλους. Δηλαδή και ναι. Super Mario Sunshine και το Second Sight δίπλα. Και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά υπάρχει στο PlayStation 2 κανονικά. Mm-hmm. Star Fox Adventures, λίγο παρεξηγημένο αυτό. Δηλαδή το περιμένανε πολύ καλύτερο. Αλλά εγώ το θεωρώ γενικότερα ωραίο παιχνίδι. Η Καρούγκα πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι για να το βλέπεις βιντεάκι στο YouTube μόνο, δεν είναι να κάτσεις να παίξεις κακά τα ψέματα. Τα Metroid μου άρεσαν πάρα πολύ εμένα. Και αυτά πολύ ωραία παιχνίδια, πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Εντάξει, και μετά κάποιοι τίτλοι τους οποίους, αυτά όλα είναι ό,τι έχω αγοράσει εγώ από τότε. Και εντάξει, ό,τι έχω πάρει, ναι, και από πρόσφατα δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι πολύ ωραία συνέχεια. Ναι, μια ωραία δυνατή. Επομένως, γι' αυτό να δεις και παιχνίδια ας πούμε, που είναι λίγο άγρια, κάτι Metal of Honor, ας πούμε. Εντάξει, και εγώ το είχα, δεν πειράζει. Και κομπλέ είναι μόνο, να υπάρξει το ράφι και αυτό. Αυτό το γουστάρεις. Τα έχω σου λέω ακόμη και αυτά τα περίεργα παιχνίδια τα έχω παίξει. Mario Kart Double Dash για μένα μεγάλη απογοήτευση, γιατί είχα μείνει στο Mario Kart το 64 και παίρνοντας αυτό ήταν πραγματικά σαν να παίζω ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι με τους δύο χαρακτήρες πάνω. Ναι. Δεν ήταν, το είχα κάνει πολύ περίεργο. Γενικότερα τα Mario Kart, μόνο το Mario Kart 8 από εκεί και πέρα, μόνο το Mario Kart 8 πραγματικά mm-hmm. μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω κάτσει και το έχω παίξει. Δηλαδή και στο Wii. Και εντάξει, το Wii U το είχα πάρει μεταγενέστερα, το πήρα πρόσφατα σχετικά δηλαδή. Το είχα ήδη και στο Switch, που επομένως δεν έκατσα καθόλου να παίξω. Κατάλαβα. Αλλά ναι, δεν ήταν απογοήτευση το Mario Kart. Βέβαια. Σε όποιον το λέω, ας πούμε, για Mario Kart, δεν μ' αρέσει το game, μου λέει, μα τι είναι αυτά που λέτε. Στην πειρά. Ναι, κατευθείαν. Μάλιστα, δίπλα εκεί βλέπω κάτι ωραίους τόμους, εγκυκλοπαίδειες. Αυτή είναι οι συλλεκτικές εγκυκλοπαίδειες Zelda, που είναι, ας το πούμε... Τις Dark Horse βλέπω comics. Που είναι λίγο τύπου σαν, έχουν κάποια comics μέσα, κάποιες σαν ιστοριούλες ρε παιδάκι μου, αλλά και περισσότερο και κάποια τα Arts and Artifacts ας πούμε, που είναι πραγματικά από όλα τα παιχνίδια, ναι. Έχει κακούς, έχει ξέρεις ότι πράγματα που δεν έχουν κοπεί ας πούμε από τις τελικές εκδόσεις και όλα αυτά. Κατά. Πολύ ωραία βιβλία, πάρα πολύ ωραία βιβλία και για συλλεκτική αξία, αλλά και για να κάτσεις να τα χαζολογήσεις. Μάλιστα, ωραία. Και πάνω τώρα βλέπω κάποια κουτιά γενικά. Κονσόλες εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, βλέπω Dreamcast εκεί, πολύ καλή κατάσταση. Βλέπω Saturn. Dreamcast, Saturn, Multimega, πρόσφατο απόκτημα, αγαπημένο απόκτημα. Κομματάρα. Αυτό σου έχω να σου πω ιστορία για το Multimega. Όταν πήγα να πάρω το Mega Drive, ναι. Που μου το είχε κάνει δώρο η γιαγιά μου, και πήγα με τον ξάδερφό μου τώρα στην Νότια Αφρική να φανταστείς. Okay. Για να πάρουμε το Mega Drive. Και λέγα, κοιτάγαμε ας πούμε ποια παιχνίδια πάρω. Πήρα το Aladdin ναι. Και μας είχε προτείνει κιόλας στο μαγαζί το Sonic 3 ας πούμε. Που εγώ ήξερα το Sonic, το είχα δει σε φίλους στο Master System και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά μας το έβαλε να μας το δείξει και μας το κουμπώνει πάνω σε ένα Multimega φίλε. Και το βλέπω και παθαίνω σοκ, λέω τι είναι αυτό τώρα ας πούμε. Και το... Ρωτάω τώρα, μιλάμε για ηλικία 10 χρονών, έτσι. Πιτσιρίκια, ναι. Δεν μπορούσα να καλά να συνεννοηθώ, ας πούμε, και μου έλεγε ο ξαδερφός μου, ας πούμε, τι μου λέει, και λέει ότι παίρνει και κάποια CD, ας πούμε. Από τότε το έχω σαν εικόνα το Multimega, χωρίς να έχω ιδέα γιατί περί τίνος πρόκειται. Ναι. Και μόνο
μετά, ας πούμε, πολύ αργότερα συνειδητοποίησα τι είχα μπροστά μου. Και όχι τίποτα. Θα μπορούσα να του πω, προτιμώ αυτό. Βέβαια και τότε ήταν ακριβό. Ναι, ναι, ισχύει. Αλλά δεν θα ήξερα καν τι είχα μπροστά μου, ας πούμε. Ναι, από πίσω βλέπω Mega Drive με Sleeve, το Mega Games Collection. Πολύ, πολύ σωστά. Δύσκολο το κομμάτι αυτό, έτσι, με τα Sleeve πλέον, και τα Sleeve είναι δύσκολα. Και σε πολύ καλή κατάσταση. Γενικότερα Mega Drive με το Sleeve, Dreamcast και Saturn, τα έχω πάρει από το ίδιο το παλικάρι. Ναι. Μου τα έδωσε πολύ, πολύ καλή κατάσταση. Μπράβο. Και ήταν εντάξει γενικότερα μια συναλλαγή με ένα... Το εγώ προσωπικά τον θεωρώ φίλο, ας πούμε, όχι γιατί μου τα έδωσε... Τα έδωσε σε μένα και τέτοιο, αλλά η όλη συνεργασία στο πώς και στο πώς συμπεριφέρθηκε, ας πούμε, ήταν το κάτι που έλεγα ότι δεν θα δώσω χρήματα, ναι, σε Έλληνα πολιτή, γιατί εν τέλει εκεί καταλήγω, ας πούμε, ότι αρκετά χρήματα σε Έλληνες, ναι, δεν πρόκειται να δώσω εν τέλει, ναι, με αυτά που βλέπουμε. Ισχύει. Ήταν η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Μάλιστα. Και μετά βλέπω ένα άλλο πολύ καλό και δεν το βλέπεις κάθε μέρα, Megadget. Megadget. Και αυτό γιαπωνέζικο, παίρνει, είναι μία μίξη, δεν έχει οθόνη, είναι handheld, σαν βασικά σαν ένα χειριστήριο το οποίο παίρνει και την κασέτα, ναι, πάνω και το κουπάρολο αυτό το κουμπώνει στην τηλεόραση. Mm-hmm. Είναι κάτι ανάμεσα σε Mega Drive και Nomad. Ακριβώς. Ήταν ο πρόγονος του Nomad με λίγα λόγια και το είχαν η Sega στην Ασία στα αεροπλάνα. Το έβαζε, το κάρφωνε στις οθόνες που υπήρχαν στα καθίσματα για να ψυχαγωγηθεί ο κόσμος με κάποιες έτοιμες κασέτες. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, και κάτι καινούργιο σήμερα. Ναι, δηλαδή πώς ήταν έτσι τώρα στις σύγχρονες που έχεις με τα touch screen κτλ. Τότε είχε τις οθόνες που δεν ήταν touch screen, αλλά ήταν κουμπωμένες από κάτω με ένα Megadget. Δηλαδή ήταν αντών κυκλοφορημένο μόνο Ασία και μόνο μέσα στα αεροπλάνα ή και σε κάποια fast foodάδικα υπήρχε στο rest area στην Ασία, κάτι τέτοια περίεργα. Δυστυχώς αυτά μόνο στην Ασία δυστυχώς. Μετά 32X, άλλο ιδιαίτερο κομμάτι, βλέπω και αυτό κουτάτο. Και αυτό κομμάτι που δεν το είχα και το έβλεπα πάντοτε στα φυλάδια και στα διαφημιστικά. Ναι. Και έλεγες, ας πούμε, ότι πω τι ωραίο, τι κομμάτι, τρελό, ας πούμε, τι και η διαφήμιση εγώ, και σούπερ γραφικά και επί 2 και μόνο που έλεγες 32 επί. Ισχύει. Το 32X, ας πούμε, και με τι παιχνίδια. Βέβαια τα παιχνίδια που έχουν βγει στο 32X, πολύ περιορισμένο, πολύ λίγα. Λίγα παιχνίδια, 54, και δεν φαντάζω κι εγώ έχω 4 παιχνίδια, ας πούμε. Ναι. Doom, Mortal Kombat, NBA Jam και το Knuckles Chaotix, που εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο κομμάτι και είναι και ωραίο παιχνίδι. Ναι, ισχύει. Πληγεί το ότι είναι σε χάρτη. Είναι, ναι, και είναι βασικά είναι τα καλύτερα παιχνίδια των Knuckles Chaotix και επίσης και το πιο ακριβό. Έτσι, όχι το πιο, δεν ξέρω, είναι το πιο ακριβό. Όχι, μου φαίνεται στο κολύμπρι. Α, το κολύμπρι, ναι, το κολύμπρι. Το ένα τραγικό παιχνίδι, το οποίο είναι και πανάκριβο. Ναι, το έχω παίξει σε emulator και πραγματικά έβριζα γιατί δεν υπήρχε και καλό emulation το 32X, αλλά εντάξει, οκ. Δίπλα, ναι, η Metal Gear που είπαμε. Metal Gear Solid GameCube, το οποίο έχει βγει μόνο στην Ιαπωνία. Ωραίο package. Και ωραίο. Resident Evil βλέπω μετά τη συλλεκτική. Και Resident Evil και αυτό σε πολύ καλή κατάσταση. Και ωραίο κουτί και όλα αυτά. Γενικότερα αυτές οι κονσόλες μου άρεσαν γιατί είχαν, αντί να έχουν το logo του GameCube από μπροστά, ναι, έχουν αντίστοιχο το Metal Gear έχει το Foxhound. Ναι. Και το άλλο είναι το Resident, ας πούμε, κάτι άλλες εκδόσεις που βγαίνουν, ας πούμε, από τη στιγμή που ήταν απλώς ένα χρωματιστό GameCube ή κάτι άλλο, δεν, ναι, ήταν, ναι, δεν, ναι, είχε, ναι, κάτι το ιδιαίτερο. Αυτές είναι οι δύο εκδόσεις, η μία ευρωπαϊκή, ελληνική κιόλας, της Nortec, και το άλλο ιαπωνέζικο. Ναι, πολύ ωραίο, και κατεβαίνουμε και βλέπω την πρόσφατη τη Sonic Mania. Sonic Mania Collector's Edition, παιχνιδάρα, αγαπημένο στο Switch που το έχω παίξει και γενικότερα, mm-hmm, και σε άλλους κονσόλους και όλα αυτά. Πολύ δυνατό παιχνίδι, ναι, από τα επιτέλους έβγαλε η Sega ένα σωστό Sonic, γιατί τα άλλα, ναι, από προσωπική άποψη, το τελευταίο Sonic που μου άρεσε ήταν το Sonic Adventures το 1, το 2 ήτανε ok. Ναι. Ήτανε ok, δηλαδή εκεί κάπου λίγο με τους χαρακτήρες λίγο το χάνε, ας πούμε. Ναι, όντως έβαλε μετά πολύ περίεργους έτσι. Και μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια που βγήκαν είναι πραγματικά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι πειραματισμοί, δεν είναι Sonic, είναι κάτι άλλο. Ναι. Δίπλα και δίπλα το κουτί της φιγούρας από το, το, όχι το Skyward, από το Skyward Sword, αν θυμάμαι καλά, ναι, σωστά, που είναι εδώ. Mm-hmm. Ωραία. Μετά από κάτω βλέπω Disney, έτσι. Από κάτω, εντάξει, είναι
αγαπημένος Disney, Scrooge και Donald. Τα πρόσφατα, αλλά άλλο αυτά είναι πρόσφατα. Mm-hmm. Έχω και κανονικά κόμιξ, απλώς δεν τα έχω εδώ πέρα. Τα Mickey Mysterio που και αυτά ήταν πολύ αγαπημένοι. Ναι. Πολύ αγαπημένα όταν είχαν βγει και τα είχα πάρει τότε. Όλα τα υπόλοιπα είναι, επειδή είναι πρόσφατα, ας πούμε. Ναι, ναι, κανονικά, τότε όλοι... από τις καθημερινές είναι. Ναι. Αυτά μόνο είναι αγοράστα. Ναι, αυτά πρέπει να τα είχαν στα βιβλιοπωλεία, τύπου ναι, public ναι. Και αυτά, ναι. Ωραία, και πάμε για τέλος να δούμε και τη βιτρίνα, έτσι. Σωστός. Λοιπόν. Εδώ έχουμε. Έχεις ωραία πράγματα, θέλω να βάλω λίγο το flash τώρα, όπως βοηθήσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ μια Monopoly Zelda. Monopoly Zelda, και αυτό δώρο της Αφροδίτης. Γεια σου, Αφροδίτη. Μπράβο. Έχουμε μετά φιγούρες Link ή Skyward Sword που είπαμε, και αυτή είναι από το τελευταίο, το Breath of the Wild. Αυτή είναι η επαιτειακή της Collector's Edition του Wind Waker. Πολύ όμορφες. Και από πίσω έχω και μία, ένα Plus Toy που είναι ο Link, Deku Link, το οποίο δεν έχει συλλεκτική αξία, δηλαδή φαντάσου εγώ το παρήγγειλα. Custom είναι. Είναι custom από μία κοπέλα στο Facebook από τη Θεσσαλονίκη που της έστειλα το χαρακτήρα. Είχα δει, είχε ποστάρει κάποια στιγμή αυτή, διάφορες, είχε πολλά Pokemon αυτή. Ναι. Αλλά τα έφτιαχνε πολύ ωραία, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να το έχω δει και εγώ στο παρελθόν αυτό. Και νομίζω και στην AthensCon πρέπει να υπήρχε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και τη έστειλα και τη λέω: θέλω αυτό το χαρακτήρα. Μου φαίνεται πως πρέπει να το είχε ήδη έτοιμο. Δεν πρέπει να το είχε ξαναφτιάξει. Ναι. Και τη λέω ότι θέλω τον Deku Link. Και τη ζήτησα και ένα Scrooge McDuck. Άμα το γυρίσει από εκεί θα τον δει. Ναι. Αυτό το Deku Link ήταν για μένα και ο Scrooge McDuck ήταν για το κορίτσι που έχει μεγάλο κόλλημα. Με το Scrooge. Ναι, Scrooge και τον Ρώσα. Μπράβο, ωραίος. Μετά κάτω, Amiibo. Εδώ έχουμε Amiibo, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με Zelda. Όλα τα Amiibo Zelda που υπάρχουν. Λοιπόν, να τα δούμε έτσι λίγο πιο καλά. Από πίσω βλέπω και συντήμους. Από πίσω είναι κάποια soundtrack που είτε υπήρχαν σε Collector's Editions μαζί, είτε που τα βρήκα σε eBay, ας πούμε, δεξιά και αριστερά. Μόνο το τελευταίο δεξιά είναι ρεπρό κατασκευή, γιατί ήταν το anniversary που ήταν μαζί με το Skyward Sword, το οποίο ήταν σε χάρτινο, αλλά επειδή δεν μου αρέσουν τα χάρτινα όπως έχετε ήδη καταλάβει, το πήρα τα αντίστοιχα, ας πούμε, και τα εκτύπωσα και έφτιαξα εγώ ένα, ναι, ένα κουτάκι. Ωραίος, ωραίος. Κάστο μια ωραίες και φιγούρες. Είναι, αυτό σαν συλλογή είναι completed ή ας πούμε λείπει κάτι, γιατί από Amiibo δεν πολύ ξέρω. Από Amiibo όσον αφορά τα Zelda είναι όλα complete. Ωραίος. Είναι complete. Mm-hmm. Και κάτω βλέπω κάτι ακόμα πιο έτσι, ενδιαφέρον και ωραίο. Όχι ότι δεν είναι, εννοώ ότι είναι έτσι όλα μαζεμένα τα handheld. Η αλήθεια είναι πως αυτό το κομμάτι και εμένα είναι λίγο... είναι ιδιαίτερο, δηλαδή ναι. Είμαι σχετικά περήφανος, ας πούμε, για αυτά τα κομμάτια. Είναι όλες οι εκδόσεις από handheld που έχουν να κάνουν με Zelda ή ό,τι περίεργο, ας πούμε, όλες. Θεωρητικά είναι, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο αγνώ, δηλαδή αυτό εκεί πέρα. Αυτό εδώ είναι 2DS αμερικάνικο, έχει βγει μόνο στο GameStop, στο ένα μαγαζί στην Αμερική, και για να το βρεις, ενώ κάνει $150 κανονικά όταν βγήκε, προφανώς εξαφανίστηκαν με τη μία. Και μετά βγαίνανε τα σκάλπ στο eBay, ας πούμε, ότι και εγώ. Δηλαδή, φαντάσου ότι πλήρωσα μαζί με μεταφορικά και καπέλα και ημίψηλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Έφυγε ένα κατοστάρικο πάνω, ας πούμε. Κατά. Και λες και πάλι καλά, ας πούμε. Γιατί άμα βάλεις και τα τελωνία μέσα και όλα αυτά, λες ναι, και φθηνά την γλίτωσα. Ναι. Και όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις, DS Lite, Game Boy Advance, 3DS απλό, 3DS XL, και New 3DS XL, ναι. Και αυτά. Το χειριστήριο που ήταν μαζί με τη Skyward Sword έκδοση και το Wii U, η έκδοση Zelda που είχε βγει, το οποίο το Wii U δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει τίποτα από όλα αυτοκόλλητα, μόνο αυτό είναι. Ναι. Στο χειριστήριο φαινόταν η διαφορά, δηλαδή η αλήθεια είναι πως
το Wii μέσα που έχουν το κανονικό. Έχω ένα κανονικό χειριστήριο Wii μαύρο το οποίο χρησιμοποιώ και αυτό εδώ πέρα είναι καθαρά limited για display, όχι για πολλά. Και από πίσω είναι το σκάκι Zelda το οποίο είναι και σφραγισμένο. Και αυτό από Αμερική. Ωραίο κομμάτι. Και κάτω βλέπω τώρα το αντίπαλο. Το αντίπαλο δέος. Εδώ από κάτω εντάξει είναι μία μίξη κυρίως Sonic. Πολύ όμορφο το άγαλμα της Sonic Mania αυτό. Sonic Mania που είναι από την, από την Collector's Editions. Αυτά, αυτοί εδώ οι φιγούρες και αυτοί εδώ είναι οι Boomate φιγούρες από την. Πώς τη λένε τώρα την, αυτή που βγάζει τις φιγούρες. Από τη Sega που είναι. Όχι, δεν είναι Sega, είναι μια εκπλέσκα που είναι και αυτές εδώ πέρα. Ρεγάμο. Τώρα μου ξεφεύγει το όνομα. Θα το θυμηθώ σε άγκυρη φάση και θα το πω. Θα το φτιάξουμε στο βίντεο μετά, θα το περάσουμε από κάτω. Sonic Mania το Plus. Ναι. Το οποίο βγήκε μεταγενέστερα, ας πούμε, το οποίο έχει και ένα βιβλιαράκι μαζί και τέτοια και ήταν επιτέλους. Γιατί το πρώτο Sonic Mania ήταν σε digital, μαζί με την Collector μέσα που ήταν. Ξενέρωτο, ξενέρωτο πραγματικά. Ναι. Και το κατευτυχώς το κατάλαβαν, ας πούμε, και το πήραμε και δεύτερη φορά και αυτό. Λες, OK, δεν πειράζει. Ωραίες. Κάποια Amiibo, Sonic, Fox McCloud, Ryu και Ken. Ο Ken είναι πολύ πρόσφατος, βγήκε πολύ πρόσφατα τώρα. Εδώ. Ναι. Πριν από 1,5 μήνα, το πήραμε, θυμάμαι καλά. Και εντάξει, και μία φιγούρα Son Goku, γιατί αγαπάμε και Dragon Ball. Έτσι, και βλέπω και το ring του Sonic Mania μέσα στο cartridge και καλά. Που και αυτό είναι πολύ μαζί ωραία. Με την Collector's Editions. Ναι, πολύ όμορφο. Και τελειώνοντας, βλέπω σχεδόν όλα τα χρώματα, τα διάφανα και τα λοιπά, Nintendo 64. Nintendo 64, επειδή είπαμε ότι έχω το κόλλημα, ας πούμε, σαν αγαπημένη κονσόλα, θέλω κάποια στιγμή να μαζέψω όλα τα χρωματιστά. Mm-hmm. Από εδώ θα δεις ότι μου λείπει η κόκκινη, watermelon red, και η χρυσή. Ναι. Δεν βάζω μέσα τα Pokémon, εντάξει, τα Pokémon δεν πραγματικά τα συχαίνουμε, δεν, ό,τι έχει να κάνει με Pokémon, το μοναδικό πράγμα που έχω είναι τα στο Nintendo 64, στο Nintendo 64 που θέλω να καταφέρω να τα κάνω full PAL set, ας πούμε, αλλά μέχρι εκεί δεν, μόνο για αυτό το λόγο τα έχω. Κατάλαβα. Δεν με απασχολεί και εντάξει και κάποιες διχρωμίες, δηλαδή υπάρχει η γαλάζιο με λευκό, υπάρχει η πορτοκαλί με μαύρο που είναι μόνο γιαπωνέζικο, που είναι η Die Hawks Edition, που είναι πραγματικά πολύ ακριβή, δηλαδή κουτά του το βρίσκει κανένα 500, ας πούμε, κάτι τέτοια κουλά, ας πούμε. Ναι. Και ναι, τις διχρωμίες, ας πούμε, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον όχι τώρα. Οκ, okay. Εντάξει, πάντως πολύ ωραίο αυτό εδώ το σετάκι. Και από κάτω είναι όλα τα κουτάκια. Τα κουτάκια που είναι άδεια βέβαια, γιατί όλα τα Zelda είναι δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι το 3DS, το XL, είναι τα Skyward Sword, το Majora's Mask, το Αμερικάνικο, από πίσω είναι και το κουτί του Wii U, το, ναι, το Zelda είναι. Edition το μεγάλο. Ναι, Wind Waker, ναι, εκεί, μπράβο. Και η Collector's Editions του Breath of the Wild, όλα από εκεί πέρα πίσω είναι. Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία βιτρίνα σου, πολύ μ' άρεσε έτσι αυτό εδώ το που είναι έτσι μαζί ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι, είναι πολύ όμορφο. Μ' αρέσει να είναι μαζεμένα για να μπορείς να τα, εν τέλει να τα βλέπεις και να τα χαίρεσαι. Αυτό είναι το νόημα, γιατί άμα τα έχεις σε κουτιά ή πεταμένα το ένα εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παρά εκεί, νομίζω ότι μετά είναι λίγο ψυχολογικό το θέμα. Χάνει και λίγο το νόημά του μετά, δηλαδή. Οκ, okay, προφανώς δεν έχεις χρόνο να κάτσεις να τα παίξεις, αλλά δηλαδή, εγώ μόλις πάρω ένα παιχνίδι, πρώτο μου μείνουμε να το βάλω στη θέση του, ας πούμε, έτσι. Να είναι μαζί με τα άλλα, έτσι. Και να κάτσεις να το χαζεύεις. Θα μου πεις, αξίζει να πληρώσεις εν τέλει τόσα λεφτά και να απλώς για να κάτσεις να το χαζέψεις 10 λεπτά μέσα στην ημέρα και όχι κάθε μέρα. Ναι. Αυτό είναι το νόημα και του collector. Ακριβώς. Είναι αυτό που λες, είναι τα βλέπεις σαν παιδιά σου, ας πούμε. Είναι κάτι το. Εννοείται. Το βλέπεις σαν κάτι. Συμπάσχουμε έτσι. Εγώ θέλω να δείξω όμως και κάτι το οποίο δεν δείξαμε πριν, δεν είπαμε και είναι και κρυμμένο. Ξαναχωριέμαι βέβαια που είναι κρυμμένο. Δεν χωράει, τι να κάνω. τι να κάνω. Θα το δείξουμε όμως, είναι άξιο δηλαδή παρουσίαση. Mega Drive, παιδιά. Το πρώτο, το καλό, το μοντέλο Mark 1. Η έκδοση αυτή που για μένα είναι το πιο όμορφο γενικά κουτί που βγήκε έτσι σε μια κονσόλα. Δεν ξέρω, με τραβάει πάρα πολύ. Ήταν το σχήμα της κονσόλας, είναι το layout, δεν ξέρω τι στην ευχή. Για μένα είναι φοβερό.
Και Mega Drive λοιπόν κουτάτο, Παναγιώτης. Περιμένεις Mega Drive Mini. Κοίταξε, εγώ τα Mini πλην από το NES που το πήρα την πρώτη μέρα, το SNES Mini το σνόμπαρα, το PS Mini το έχω σνόμπαρει και κάτι άλλο νέο Geo που είναι arcade, κάτι περίεργα και αυτά τα έχω σνόμπαρει. Το Sega όμως, επειδή με την AT Games το Mega Drive είχε μαλακιστεί, θα το πω έτσι τώρα λίγο πιο έτσι. Αν το καλοσκεφτείς, αυτό είναι ένα μηχάνημα official Sega, αν και πρόκειται για ένα πάλι ένα reintroduction, κάτι που ξέρουμε, μια ανακύκλωση προϊόντος, είναι ένα official Sega προϊόν όμως, hardware. Hardware μετά από πολλά χρόνια. Ακριβώς, οπότε θα το πάρω, γιατί ήδη βγαίνουν και καλά παιχνίδια. Έχουν ανακοινωθεί και τα 42 παιχνίδια αυτό. Και έχει μέσα πολύ δυνατούς λήψη αλήθεια. Ακριβώς, οπότε αυτό ναι θα το πάρω day one όπως είχα πάρει και το NES Mini. Λοιπόν, πάμε να μας δείξεις γενικά έτσι κάποια άλλα πραγματάκια που έχεις στο χώρο. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπω έχεις κάποια λούς πραγματάκια. Ναι, λούς πραγματάκια κυρίως, ας πούμε, βέβαια όλα μου τα παιχνίδια CD και κασέτες τα έχω πάντως σε ξεχωριστές τίκες, δεν είναι όλα μέσα, ό,τι βλέπαμε πριν, δηλαδή τον όλα άδεια. Ναι. Εδώ έχω ας πούμε κάποια χειριστήρια είναι μέσα και κάποιες θήκες άδειες που αντικαθιστώ συνήθως σε ό,τι μπορεί να πάρω και να είναι λίγο damaged. Από πάνω είναι το Mega CD το 2 που δεν το έχω κουτάτο. Και εκεί μέσα δει στο ROZ είναι όλα τα παιχνίδια του Mega Drive και του Mega CD. Θέλει του X. Okay. Και εδώ μετά βλέπω... Εδώ είναι ό,τι loose κομμάτια έχω, τα οποία είναι Nintendo 64 που είναι... αρκετούτσικα, είμαι κοντά στο να τα συμπληρώσω όλα, είναι, μου φαίνεται περίπου τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στα 280 ενώ τα 64 που έχω. Ωραίος. Και τα έχω σε θήκες Case Logic που είναι για CD η πλάκα είναι. Ναι. Εδώ πέρα είναι και από κάτω, αυτά είναι τα αγαπημένα μου πέρα σε αυτή τη θήκη. Σε αυτήν εδώ, Λοιπόν, δηλαδή τύπου Zelda μέσα, Blast Corps, Resident Evil 2, Shadowman, Doom 64, τα Super Mario, Banjo Kazooie, Golden Knight, Duke Nukem, Castlevania, όλα αυτά τα παιχνίδια απλά τα λατρεύω. Απλά Turok τα λατρεύω. 64. Turok, Indiana Jones, μόνο αμερικάνικο, Fighters Destiny, Paper Mario. Πραγματικά αγαπημένα παιχνίδια. Mystical Ninja και αυτό παιχνιδάρα. Όντως. Εδώ και βλέπω κάποια racing, εντάξει. Εντάξει, από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι σε φάση παιχνίδια που πραγματικά δεν αφορούν κανένα και δεν απασχολούν κανένα. Ούτε εμένα δηλαδή. Απλώς φαντάζομαι θέλω κάποια στιγμή να τα βάλω όλα με αλφαβητική σειρά. Απλά τα πετάω μέσα, τους βάζω και τα labels για να μπορώ να ξεχωρίζω πού είναι τι. Α, γιατί... ναι, αυτό, σωστός. Αλλιώς δεν υπάρχει. Κάνεις δουλίτσα, εκτυπώνεις. Ναι, ναι, όχι, αυτό το έχω πάρει έτοιμο από το YouTube κατευθείαν αυτό. Ναι, κάτι τέτοιο το εκτυπώσει, το φτιάξει είναι τρελομανική. Ωραίο όμως τακτοποιημένο. Είναι αυτό, είναι, μ' αρέσουν να είναι τακτοποιημένα. Ωραία, και κάποια Game Boy κάμερα, Game Boy printer και παιχνίδια Game Boy Advance, Game Gear και... Resident Evil, Gaiden, φίλε, είναι το μοναδικό Resident που δεν έχω. Τα έχω όλα, είμαι και εγώ πορόμενος για Resident. Και κοίτα να δεις τώρα. Ωραίο περίεργο. Για Game Boy φυσικά μιλάμε. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Παιχνιδάκι. Για το έχει, color, ναι. Έχει την πλάκα του, ας πούμε. Έχει την πλάκα του. Και μόνο επειδή είναι Resident, ας πούμε. Okay, ας κάτσω να ασχοληθώ για ένα τεταρτάκι. Σαϊνόμπι, ωραία, ωραία παιχνίδια. Πολύ ωραία. Τα λού σου λοιπόν εδώ. Και έχεις και νομίζω και τα mini συλλογούλα. Έχω και mini PlayStation. Ναι, NES, Super NES και κάποιες κονσόλες που είναι χωρίς κουτιά και τέτοια, PlayStation 1, PlayStation 2. Εντάξει, έχω μέσα και το κουτί του Switch και όλα αυτά, Game Boy Advance, κάτι Game Boy, Game Boy Color και τέτοια που είναι αυτά χωρίς κουτί, όχι κάποιες ιδιαίτερες αξίας και σημασίας, πιο πολύ συναισθηματικά και να πεις ότι ρε παιδάκι μου, okay, έχω και ένα Game Boy Color, ασχέτως να το χρησιμοποιήσω ποτέ. Έτσι. Και εδώ τώρα είναι η φάση HD, ας πούμε, η τηλεόραση. Εδώ που είναι η όλα... φάση η τηλεόρασάρα, η... από πίσω Switch, κουμπωμένα όλα ταυτόχρονα, Dreamcast, Wii U, PlayStation 3, Nintendo 64, GameCube. Όλα έτοιμα ρε παιδάκι μου, όποτε θέλεις να παίξεις. Standby, Standby, τα χειριστήρια και αυτά έτοιμα, όποτε θέλω, απλά κουμπώνω το χειριστήριο, βάζω τα παιχνίδια και παίζω. Εδώ πέρα μέσα στις θήκες όλα είναι τα παιχνίδια που έχω, που έχουν να κάνουν με CD για να μπορώ να τα βάζω κατευθείαν, να βάζω, σωστός, βγάζω κουτιά και ιστορίες και για τέτοια. Για να αποφεύγεται και όσο να... Και η φθορά κιόλας. Φθορά και υγρασία μου για τα disc rot και ιστορίες. Το μοναδικό πράγμα που πιστεύω ότι μου λείπει για να ήταν πιο σωστό όλο αυτό είναι μια CRT. Ναι.
αλλά και μόνο πρόβλημα λόγω του χώρου είναι δύσκολο να μπει. Τουλάχιστον ναι. στην τωρινή κατάσταση. Εντάξει. Με το καλό μετά να το σενιάρει όπω γουστάρει. Όπω μια σιατή τη θέλω κάποια στιγμή να τη βάλω για να μπορέσει. Γιατί αυτό το Nintendo 64, ενώ το αγαπάω, σε αυτήν την τηλεόραση δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, θέλει, είναι αλήθεια αυτό. Είναι πληγή. Είχα βάλει να παίξω, είχα αγοράσει Conker's Bad Fair Day. Ναι. Και το έβαλα και απογοητεύτηκα. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Πραγματικά ήταν τόσο αργό γιατί κανείς στρετσάρει την ναι, εικόνα. Και τα refresh rate και όλα έχω αυτά. Βάλει και upscaler κιόλας για να μπορεί να παίζει σε HDMI. Ναι, με το SCART. Ναι. Με το SCART mm-hmm. και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμη πολύ δύσκολο. Θέλω κάποια στιγμή πως πάρω πειραγμένη κονσόλα Nintendo 64 με HDMI έξοδο. Mm-hmm. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι θα στο κάνει τόσο πολύ. Λένε το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι το CRT, η CRT τηλεόραση θα είναι πάντα. Αυτές οι κονσόλες γεννήθηκαν για τέτοιες τηλεοράσεις. Ακριβώς. Είναι της γενιάς τους, για άλλες αναλύσεις. Ισχύει. Μάλιστα. Οπότε πάμε να δούμε και λίγο ένα unpack που μου είπες στο διαμάτι συλλογή σου. Ναι. Για φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα Multimega, unboxing, να γουστάρουμε. Multimega, πραγματικά πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ περίεργη κονσόλα. Είναι το Mega CD και το Mega Drive μαζί. Σπάνια κονσόλα και άμα την κινητικά να τη βρεις και κουτάτη με καλό κουτί χωρίς πολλές φθορές, είναι σχετικά δύσκολο. Mm-hmm. Δεν έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά κομμάτια, δεν γνωρίζω πόσα. Ακριβώς. Αλλά είναι περιορισμένο να το βρεις και λειτουργικό και όλος που αυτό εδώ πέρα είναι και λειτουργικό ευτυχώς. Ναι, μπράβο. Και να πούμε ότι είναι και ένα φορητό Discman, έτσι. Είναι και φορητό Discman, για την εποχή που βγήκε το Discman ήταν τώρα, άμα το καλοσκεφτείς ποιος τρελός θα έπαιρνε, γιατί είναι αρκετά μεγάλο για Discman, η αλήθεια είναι. Αλλά φαντάζω τώρα κάποιος να το έχει για Discman που έχει μια τέτοια αξία αυτή η κονσόλα και να του βάζει μέσα να το ταλαιπωρείς με CD μουσική τώρα. Ισχύει. Για πάμε να το δούμε σιγά σιγά, να γουστάρουμε. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε για κάθε μέρα. Βλέπω, λες και βγήκε τώρα, ολοκένουργιο, πολύ καλή κατάσταση. Τα βάζω κιόλα σε σακουλάκια πάντοτε με αυτές τις μπίλες μέσα που έχουν σε περίπτωση που είναι για το τζέλ. Ναι, για την, και την υγρασία. Για την υγρασία. Νοικοκύρη, το είπα εγώ, είναι νοικοκύρη στο πάνω. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν, επειδή έχει γίνει πολλές φορές θέμα αυτό το τελικά τι λειτουργεί και τι όχι, τι πιάνει. Για να συμφέρει να έχεις, μη σου χαλάσουνε. Ναι. Το καλύτερο που πιστεύω μπορείς να κάνεις είναι να το έχεις κάπου που να μην έχουν πολύ υγρασία δηλαδή. Ναι. Και από εκεί και πέρα, απλά fingers crossed. Ακριβώς. Και ό,τι γίνει έγινε, παιδιά. Ακριβώς. Οπότε εδώ. Το pad του εκεί, τα καλωδιάκια του. Το χειριστήριο, καλώδια που είναι εδώ πέρα η μπρίζα που έχω πάρει και εμένα γιατί είναι αγγλικό. Mm-hmm. Επομένως, εδώ έχει και διάφορα καλώδια τα οποία συνδέονται. Τα οποία είχε και κάποια έξτρα που να σου πω αλήθεια δεν ήξερα τι κάνανε. Ναι. Ας πούμε αυτό να θυμάμαι καλά, ήταν λίγο σε φάση. Αυτό παίζει να έχει να κάνει για το. Άμα το χρησιμοποιούσε σαν Discman. Ενισχυτή νομίζω. Α. Ή αυτό, ή μπορεί να σε ενισχυτή. Δεν ξέρω. Ας πούμε δεν είχα ιδέα. Δεν άνοιξε και το. Μάλιστα. Το ντόμο για να διαβάσω τι λέει. Επιβλητικό manual, τεράστιο. Αλλά είναι και σε καλή κατάσταση, πέρα με διάφορες γλώσσες. Μπράβο, πολύ καλή κατάσταση. Ήταν πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία που το βρήκα. Βασικά, να το πω εγώ. Είναι από πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε πραγματικά πολύ καλή κατάσταση. Και εδώ, λίγο λόγος. Ναι, έπρεπε να είχαμε ένα αντίστοιχο να το συγκρίνουμε, αλλά εγώ τώρα που το βλέπω από κοντά, νόμιζα ότι ήταν λίγο μεγαλύτερο, γιατί δεν το έχω δει ποτέ κοντά live. Εδώ βλέπουμε, ναι. Εδώ η κασέτα που μπαίνει το Mega Drive. Ναι. Και εδώ το Mega CD, το ανάβεις, εδώ σου βγάζει. Αν ήταν Discman, σου βγάζει νούμερα για ποιο τραγούδι είναι. Αλλιώς όταν παίζει Mega CD είναι πάντοτε το ένα, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm.
τα ports εδώ. Τα ports για δύο κονσόλ, για δύο χειριστήρια, ναι. Power, πίσω μπροστά για και play και πώς που αυτά είναι για το Discman. Ναι. Για ακουστικά, εξή. Volume, ναι. Δηλαδή πραγματικά έχει από όλα για τέτοια εδώ. Εντάξει, τα κλασικά. Και τα κλασικά λουμπράκια. Χαμηλό Serial, έτσι 3048. Πολύ χαμηλό. Τότε θα τα δίνει ούτε να μας τρεφίστε εμένα μας, να πούμε. Μπαταρίες θυμάσαι πόσες παίρνει. Δεν θυμάμαι καθόλου τι θα συνάδει. Παίρνει δύο. Να το έχει και εδώ. Ναι. Οι δύο και λίγες θα έλεγα. Ναι, εντάξει, νομίζω και τα φορικά τα αντίστοιχα της Sony νομίζω δύο πέρα. Εντάξει, μπορεί σε φάση φορητή για συντή να την πάλευε, να μην είναι και τόσο κομψάνε. Εξαρτάται βέβαια και πόσο χρόνο θα μπορέσει να κρατήσει, ναι, αυτό. Ναι. Αλλά γενικότερα δεν είναι για να το χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ. Σε αντίθεση με το Mega CD 2, το οποίο είναι σκυλί, ναι, αντέχει, αλλά και να σου χαλάσει κιόλας είναι επισκευάσιμο, ναι, από ό,τι έχω διαβάσει. Ισχύει έτσι, ναι. Τούτο εδώ δεν είναι για πολλά. Δηλαδή, άμα σου χαλάσει, κατά πάσα πιθανότητα σου χάλασε. Το κλαις. Εντάξει, το κλαις. Μετά το έχεις, ας πούμε, για να λες ότι κάποτε το είχα και δουλεύει. Είναι δηλαδή ένα καλό μηχάνημα, είναι εξώτικο όμως. Αυτό είναι κατηγορία τώρα DEFCON 5 που λέμε. Πραγματικά. Δηλαδή, είναι από τις κονσόλες, ας πούμε, που βλέπεις την έχεις και λες ότι έχω και κάτι περίεργο το οποίο δεν κυκλοφορεί. Είναι κατηγορία Neo Geo, ας πούμε. Είναι αυτά τα περίεργα, ας πούμε, που δεν είδαμε σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Οπότε λες να το του περάσουμε και λίγο ρεύμα στους πυκνοτές του να γουστάρει, να παίξουμε κανένα game. Πιστεύω κανένα ότι περίεργο. Είναι καλή ευκαιρία να του δείξουμε λίγο, ωραία, τι δύναμη έχει και να βάλουμε και ένα-δύο παιχνίδια. Το αφήνω πάνω σου. Κάποια καλά και κάποια ίσως υπερεκτιμημένα, okay, από θέμα συλλεκτικότητας αλλά από θέμα αποκλειστικότητας. Να τα γίνει. Οκ, okay, οπότε αφήνω πάνω σου και πάμε λίγο να τα δούμε live. Λοιπόν, και εδώ τώρα βάλαμε The Adventures of Batman & Robin για Mega Drive, επάνω στο Multimega κουμπωμένο βέβαια. Και μετά ο Παναγιώτης το έχει και στο Mega CD, όπως είδατε, που είναι ένα εξώτικο κομμάτι, δεν είναι δηλαδή common να το βρει κάποιος. Και να κάνουμε μια σύγκριση, αλλά και να παίξουμε και λίγο ένα διπλάκι, ένα από τα καλύτερα Batman παιχνίδια, έτσι. Για μένα, πραγματικά, από τα παλιά, έτσι, δεν μιλάω για τα καινούργια, ας πούμε, ναι, για τα, ναι, από τα παλιά είναι το καλύτερο Batman. Ισχύει, για φύγαμε. Λοιπόν, διαλέγω εγώ πρώτον ένα και με τον Μπουβουκού μπαίνεις εσύ. Μουσικά από το μεταξύ. Πολύ ωραία μουσική. Δώσε και λίγο μουσική, μας παίρνει νομίζω. Έσκασε και ο Sidekick. Πάμε. Προχωράει και βιώνει συνέχεια. Ναι, παίζω εγώ με το άλλο το pad και μου φαίνεται τώρα τελείως διαφορετικό. Ναι, παίζω με το arcade stick εγώ εδώ. Γιατί και καλά ξέρει για ποιο αίσθηση arcade. Α, για ποιο αίσθηση arcade. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν με βόλευαν τα arcade. Τα arcade sticks, ας πούμε, σε λίγα παιχνίδια. Σε κάτι αεροπλανάκι, σε κάτι τέτοιο πόντο. Δηλαδή, Mortal Kombat που παίζουν σε τέτοια, πραγματικά εγώ δεν βολεύω να κάνω τα fighting games. Αν βγάλουμε το πρώτο boss, θα είμαστε παίχτες. Θα είμαστε άρχοντες προπόνηση, ναι. Πραγματικά, αυτά τα παιχνίδια με το καλημέρα ξεκινάνε και είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Εδώ θα γίνει λίγο σώρα το παιχνίδι, αλήθεια. Καλά είμαστε. Εντάξει, τρελό animation. Ναι. Είναι λίγο πιο ζωρική. Εγώ έχω τον Ρόμπιν και ο Παναγιώτης στον Batman. Για να ξέρετε ποιος είναι ο πιο τραγικός παίκτης εδώ, τώρα δεν μπορεί να μείνει πάλι. Θα δούμε. Ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω το Jump Not Fire. Λίγο το κολουαρκή, έτσι. Έχεις συνηθίσει στα καλά. Εγώ είμαι λίγο πιο κλασικός, πιο κλασικός. Πάρ' το. Είδα. Προχώρα,
Θέλει mechanics όμως. Φάμε λίγο άπειρο ψηλό. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δηλαδή όλοι το. Πεθάνομαι και ταυτόχρονα. Όλοι το λένε ότι είναι παιχνίδι για γεράνε. Δηλαδή αλήθεια όπως και εγώ πιτσιρικάς, καλά όχι τώρα δηλαδή, έχω γίνει πολύ πιο soft από ό,τι ήμουν μικρός. Αλλά και πιτσιρικάς το είχα φτάσει μέχρι τον Mad Hatter δηλαδή. Mad Hatter και δύσκολο. Εγώ εννοείται ότι το έχω παίξει μόνο με Emulator με save. Γιατί μου σφάγε τα νεύρα τον τύχη αυτή. Ναι, τώρα θέλω challenge κάποια στιγμή δηλαδή να το παίξω κανονικά χωρίς emulation. Να δω τι ψάχνω για να πιάσω. Εκεί είναι η χαρκορίλα. Ναι. Νομίζω σκάσαμε. Εγώ στο κακό τώρα. Με αυτά τα όπλα και όλες που έχουμε. Ξέρεις να ανέβεις πάνω, πρέπει να πάρεις στο πάνω. Το πάνω γιατί δεν το πάτησα καλά. Τα λόγια εδώ πέρα που δεν μπορούμε να το πυροβολήσω. Σκύψε. Πάμε πάνω. Μια πίσω, τελευταία μου, τελευταία. Ω, δεν πέφτει, ρε. Ναι, γιατί έχουμε πολύ αδύναμα όπλα. Και το handicap τώρα είναι πολύ δυνατό. Ναι, ισχύει. Την παίζουμε και οι δύο μαζί. Εγώ πάω κοντά και όλοι. Fighter, warrior, έτσι. Paladin, κάνω heal τώρα. Έλα. Αλλά είναι. Άμα πάω να το μάθει, δεν θυμάμαι τον αυτό το συγκεκριμένο. Τον έχω μάθει απ' έξω πλέον για να τον περνάω. Πιτσιρικά. Τι χάρη. Όχι, δεν θα βγάλουμε έξω να δείχνει. Εντάξει, εσύ πιο πολύ χέρι, νομίζω έχεις μια ζωή παραπάνω. Έχω μια ζωή, ναι. Κάτσε, κάνω εδώ... Ό,τι γίνει. Ναι, ό,τι γίνει, τώρα εδώ ξέρουμε το λεμόνιο. Τέλος εδώ. Πάμε για την τιμή των όπλων. Τελική ζωή. Πες να το βγάλεις 19%. Καλώς. Δεν πέφτει με τίποτα το χέρι. Και όχι τίποτα, αυτή είναι και η εύκολη κιόλας. Ναι. Καλά, η πίστα με τα μπάτια είναι γυμνή. Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη. Πραγματικά είναι απίστευτη. Έχει τρελό γραφικό για παιχνίδι. Mega Drive, δηλαδή έδειξε πολύ όπλο. Και το soundtrack του είναι δυνατό. Πολύ τέκνο φάση. Ειδικά με το Mad Hatter. Ναι. Το έχει και στο κανάλι κιόλας. Μπράβο, ρε φίλε. Πε να σα του λέει το καταλάβατε. Στο intro. Είναι τρελή μουσική. Καλά, αυτή η μουσική με έχει στοιχειώσει και του λέω μέχρι εκεί έχω φτάσει. Τιμή. Έλα ωραία, έτσι παιδιά, είδατε εδώ, φαίνεται, γαμάτος. Κάποτε ήμασταν καλοί και έτσι. Τώρα είμαστε απλά. Και εδώ πάει μετά το δεύτερο stage, αλλά δεν θα το δείξουμε τώρα. Όχι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι μετρημένα να το δείξουμε μια μας. Ακριβώς. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τη Mega Jet. Και το Mega CD, Mega CD. Δεν κολλήσει το Mega Jet. Έχεις κολλήσει, περίσσεις μέσα στο δωμάτιο ακόμη. Έτσι. Για πάμε να το δούμε. Και εδώ τώρα έχουμε ξεκινήσει στο Mega CD. Και θα δούμε το Adventures of Batman and Robin, που είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Από όσο θυμάμαι δεν παίζεται διπλό. Νομίζω πως όχι, δεν παίζει. Ναι, είναι single player. Ναι. Οπότε η τιμή δική σου και εδώ. Για να δούμε εδώ τώρα διαφορές. Εδώ δεν έχει καμία σχέση το Batman & Robin στο Mega Drive με το Mega CD. Εδώ είναι μόνο ένα, ας το πούμε, racing. Ναι. Που έχει και πολλά sequences αυτό από το animation. Αυτό στηρίζεται στο ότι ουσιαστικά σου δείχνει σαν ένα κινούμενο σχέδιο κανονικά
την ιστορία που εκπυλίσσεται μέσα στο παιχνίδι, ναι. Το οποίο το έχουν φτιάξει επίσημα από αυτό που φτιάχνουν τα animations και όλα αυτά, ναι. Αλλά από εκεί πέρα το παιχνίδι είναι μόνο ένα racing που τρέχεις δεξιά και αριστερά και κυνηγάς τους κακούς βάσει, ναι, της ιστορίας. Εδώ είναι κακός, είναι η Poison Ivy, ας πούμε, μεταξύ άλλων, ναι. Και απλά αποφεύγεις κακούς, σκοτώνεις, πυροβολάς και κάνεις και δείχνει. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να το κάνει κανείς, ας πούμε, σαν το Batman Returns στο Mega CD, που είναι πολύ καλύτερο. Είναι σαν remaster αυτό, ναι, είναι ένα upscale, μια καλή έκδοση του που κάνει. Λοιπόν, ακούμε όμως τον ήχο, παιδιά, τώρα διαφορά από πριν, από cartridge, ακούμε τη διαφορά του CD με τη μία. Ας πούμε, τώρα εδώ πέρα πρέπει να αποφύγεις, είναι απλώς ο τρόπος με κίνηση και τους πολίτες. Ναι. Και πρέπει να προλάβεις στο χρόνο που σου δίνει. Έχει ωραίο interface βέβαια. Και νομίζω πιλωτάρεις και Batwing και το Batpod, αυτό που είναι στους οικονόμους. Ναι, βέβαια προφανώς και δεν το έχω φτάσει, δηλαδή κολλάω από τέτοια τρίτη πίστα και δημιουργία, ας πούμε. Ό,τι έχω δει και εγώ από το YouTube, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι πολύ καλό να κάνεις να προμάθεις, να καείς τώρα σε αυτό το παιχνίδι για... Εδώ δεν παίζουμε άλλα κι άλλα παιδιά. Ναι. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, έτσι. Οι πολίτες αντί να κάνουν πέρα, ας πούμε, βλέπουν τον Batmobile, λέει κάτω εκεί πέρα. Εδώ δεν το έχασα. Ναι. Έχασα γιατί έχω τρακάνει πολλούς. Πάντως βλέπουμε εδώ τη διαφορά που δόθηκε στο Mega Drive σαν αναβάθμιση γενικά λόγω του Mega CD του Atom. Γιατί στο Multi Mega χρησιμοποιούνται ακριβώς οι δύο αντίστοιχοι 16-bit επεξεργαστές. Που βοηθήσανε καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή βοηθήσανε καλύτερο στερεοσκοπικό 3D, καλύτερο ήχο και μεγαλύτερη παλιά χρωμάτων βοήθησε. Φαίνεται βέβαια. Δεν είναι άσχημο, δηλαδή άμα σκεφτείς ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι Mega Drive, Mega CD, αν είχε και κάτι ακόμη, δηλαδή είχε και το κανονικό παιδί, το άξιο, το καλό, που θα χωρούσε, ας πούμε, πιστεύω να κάνει, να χωρέσει και αυτό, ναι, και να έχει στο ενδιάμεσο και αυτά εδώ, θα μιλάγαμε για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω το τι σκέφτηκαν, τι όνειρο ήταν. Ίσως να μην φορούσε παιδί, έχουν και τα animation. Μπορεί, και θα βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, στο κάτω της ιδέας. Δε γίνεται. Α, πήγαμε δεύτερη πίστα. Ναι. Το κακό είναι ότι τώρα για μας φαίνεται φοβερά μονότονο. Ναι. Τότε όμως αν το είχε κάποιος αυτό 12 χρονών, ειδικά σου πολύ και το καρτούν και είχε την τύχη να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα, και μεγαλύτερο παιχνίδι θα ήταν η καλύτερη ίδια. Σε έπαιζε αυτό μέχρι να βγάζει σάλιο, να μην καταλαβαίνει τι άλλο γίνεται. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, οι απαιτήσεις που είχες στο παρελθόν και λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω του ότι αυτά ήταν τα παιχνίδια τότε, ναι, και αλλιώς δεν θα τα βγάζανε και τίποτα. Δηλαδή τα περισσότερα παιχνίδια Mega CD είναι κάτι περίεργα. Ναι. Κάτι λίγο movie, ας πούμε, που έχει και λίγο gameplay και δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Όχι, εντάξει. Άλλες εποχές και όλα αυτά και τα πειραματικά. Έτσι ήταν η πρώτη που ήταν στο, με CD, οι πρώτες κονσόλες και είχαν να μπορούσαν να βάλουν και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει πολύ νόημα. Μην νομίζετε ότι αλλάζει κάτι διαφορετικό αργότερα. Απλώς για να φανεί το contrast ότι το Mega Drive είναι μια απίστευτη παιχνιδάρα σε μια κονσόλα θεωρητικά υποδιέστερη σε σχέση με το Mega CD. Και το ακριβώς ίδιο, όχι απλώς franchise, και ακριβώς ίδια σειρά, γιατί και τα δύο αδέντες ο Batman. Ναι, ναι. And Robin, που ο Robin δεν είναι πουθενά εδώ πέρα, μου φαίνεται ο Robin, εδώ τον έχουν απαγάγει, αν θυμάμαι καλά. Ναι, νομίζω τον Τζόκερ στο τέλος. Και ότι εσύ κοιτάς να τον σώσεις, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν αξίζει να ασχοληθείς. Ίσως κάποτε να άξιζε, ναι, τώρα καθαρά και μόνο από συλλεκτική αξία και από συλλεκτικό λόγο, δηλαδή που εγώ το πήρα. Και παρόλα αυτά είναι για τους πιο ακριβούς τίτλους για ανάγκια CD. Νομίζω ότι δηλαδή, είναι σίγουρα μέσα στο top 5 των πιο ακριβών, γιατί έχει κάποιους τίτλους που πραγματικά συμφέρουν. Ωραία. Και εδώ για να μας πιστέψετε να μην νομίζετε ότι κάνουμε κανένα emulator, ξέρω εγώ, εσείς κοροϊδεύουμε, επειδή δεν το δείξαμε, να και το εδώ το Multimega του Παναγιώτη και φεύγουμε, πάμε στο τελευταίο μέρος αυτού του μεγάλου αλλά όμορφου επεισοδίου. Πάμε στη συνέντευξη με τον Παναγιώτη μέσα στο Playroom. Οπότε εγώ θα κάνω τώρα τις ερωτήσεις στον Παναγιώτη.
Τις έχω γράψει κιόλας γιατί θα τις μπέρδευα ή θα τις ξέχνα και δεν θα γουστάραμε ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν, δεν έχω τάμπλετ να παίξω ιστορία με το iPad τώρα να διαβάζω. Κλασικός παλιός παραπροπαράδοτος τρόπος. Χαρδάκι. Μου τα εκτύπωσε για Παναγιώτης. Έτσι μιλάω, το παιδί είναι νοικοκύρης. Δηλαδή έχω και το λέω. Είναι φοβερός και είναι πολύ καλός και οικοδεσπότης εδώ στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε πρώτη. Λοιπόν, πότε έπαιξες πρώτη φορά video games και ποια ήταν και η πρώτη σου κονσόλα που έπαιξες? Κοίτα, μικρός είχα Spectrum και Famicom, το οποίο ήταν το Spectrum, ήταν από τον πατέρα μου αυτό τώρα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, ούτε καν το θυμάμαι σαν ανάμνηση, ας πούμε. Δηλαδή μιλάμε για πριν δημοτικό. Ναι. Δηλαδή ας πούμε, δεν το θυμάμαι, ήταν πριν από δημοτικό λογικά. Ναι. Και θυμάμαι το Jetpack, ας πούμε, που έπαιζα, τη Rare κιόλας. Ναι. Αλλά δεν είχα ιδέα τι έπαιζα και τέτοια. Η πρώτη κονσόλα που πραγματικά ήθελα να πάρω και τη ζήτησα, ας πούμε, λέω αυτό θέλω σαν δώρο, ήταν το Mega Drive. Και πρώτα παιχνίδια ήταν Aladdin και Sonic the Hedgehog, όπως είπα. Ναι. Πιστεύω ότι σαν πρώτη κονσόλα, όπως και εμένα η πρώτη μου κονσόλα, πρακτικά ήταν το Game Boy Nintendo Premiere στην Ελλάδα, πρέπει να σου έχει μείνει χαραγμένη καρδιά για πάντα. Δηλαδή ότι είναι... Δεν συγκρίνεται με κάτι. Μα πραγματικά δεν είναι που λένε η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Πραγματικά το Mega Drive, δηλαδή μόνο το Nintendo 64 μπορώ να βάλω από πάνω του. Κατάλαβα. Που και το Nintendo 64 είναι πρώτο για άλλους λόγους, δηλαδή. Ναι. Πάντως έχει ο Παναγιώτης, όπως βλέπετε, δύο κονσόλες στην καρδιά, όμως και διαφορετικές εταιρείες. Δηλαδή, άλλοι λένε: εγώ έχω μόνο σε καρδιά, έχω μόνο Nintendo. Παναγιώτης, δίκαιος, fair play, μία και μία. Σου είπα, άμα δεν ήταν το Zelda, θα ήμουν αφιτητή. Κατάλαβα. Οπότε η επόμενη ερώτηση, η οποία λέει Sega ή Nintendo, εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως είπα, πίστευα ότι ήσουν ένα Sega. Βλέποντας σε κάποιες αγορές, σε κάποιες ομάδες, λέω δικός μας, θα πάω εδώ τώρα. Και ξαφνικά βλέπω με το που μπαίνω παιδιά στο σπίτι τη συλλογή με τα Zelda και λέω κάτι, λέω τώρα μου τα χάλασε εδώ. Αλλά υποθέτω λοιπόν Nintendo με κλειστά μάτια. Όχι με κλειστά μάτια, Nintendo, άμα δεν μας ξενέρωνε τόσο συχνά η Nintendo θα ήταν ακόμη περισσότερο. Αλλά κακά τα ψέματα, τα first party της είναι τόσο δυνατά με νούμερο ένα το Legend of Zelda, ναι. Που πραγματικά για μένα αυτό το παιχνίδι μου άλλαξε, μπορώ να πω, την κοσμοθεωρία. Δηλαδή το πρώτο του Zelda ήταν και το Ocarina of Time. Ήταν πρώτη φορά ένα τέτοιου είδους παιχνίδι σε ένα τέτοιου είδους game mode που ήταν στοιχεία RPG σε action, story πολύ βαρβάτο. Πραγματικά ήταν, δηλαδή έδωσε τέτοιο boost στο Nintendo 64 στην αγάπη μου γι' αυτό, πραγματικά μετά δεν υπήρχε τέτοιο. Μόνο γι' αυτό κέρδισε δηλαδή το Mega Drive. Ναι, και ξέρεις τι, και το πολλές φορές έχω πει στον εαυτό μου ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι Open World που έπαιξα και χωρίς να σκεφτώ ιδιαίτερα, το μυαλό μου πάει νομίζω στο Fallout το 3. Αλλά ουσιαστικά το πρώτο μου Open World ήταν το Ocarina of Time. Έτσι, δηλαδή ήταν μεγάλο. Που προχωράς και βγαίνεις εκεί πέρα και ξαφνικά ένας κόσμος. Άλλαζε η μέρα, ακριβώς, σε νύχτα, μπράβο, σε πραγματικό χρόνο και σε όλα αυτά και λες και τώρα έτσι, ήταν και μεγάλο παιχνίδι. Και η ηλικία κιόλας, ναι. Τώρα μετά αυτό είναι 98. Ναι, ήμασταν μικροί. Τώρα, ναι. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχουν κάνει, πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ήταν φοβερό παιχνίδι. Οπότε πάμε επόμενη ερώτηση, αγαπημένος 8-bit και 16-bit τίτλος. 8-bit θα πω το Contra. Στο NES, εντάξει, εγώ το έπαιζα σε Famiclone για να πω την αλήθεια. Αλλά, αλλά το Contra πραγματικά απίστευτο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο, το αγαπημένο μου μπορώ να πω. Φοβερά με τα όπλα και διάφορα εκεί πέρα στη ζούγκλα στην αρχή και μετά που ανέβαινες και άλλες λίγο. Που προχωρούσες μπροστά προς τα πάνω, δηλαδή αντί για δεξιά και αριστερά που ήταν το κλασικό, ήταν κάτι πολύ δυνατό για την εποχή. Ήταν δυνατός. Μετά 16-bit, εντάξει, με ευκολία Sonic 3 να πεις. Ναι. Ναι, είναι το πρώτο μου Sonic, το ένα από τα δύο πρώτα μου παιχνίδια. Πραγματικά δηλαδή το θεωρώ και το καλύτερο Sonic. Ναι. Αν και το Sonic Mania είναι πολύ κοντά, ναι, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις αρπάς, ας πούμε. Αυτό το κούμπομα με όλες αυτές τις πίστες που γίνει σε Super Sonic, Hyper Sonic, μετά που σου κρατάει και τα saves που δεν τα χάνεις. Οι μουσικές, απίστευτο soundtrack που το Sonic 3 έχει soundtrack με Michael Jackson συνεργασία και αυτά, και γι' αυτό είναι και ο λόγος πιστεύω που δεν το βλέπουμε και στο Mega Drive Mini. Ναι, είναι ένας λόγος, σίγουρα, έχω πειράει στο Mega Drive. Είναι αυτός ο τίτλος σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Sonic είδατε τι είχε, ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν πάντως σε αυτό το τομέα για Sega. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα
και αγαπημένη από Last Gen, αλλά από ό,τι κατάλαβα, Switch από Last Gen. Switch από Last Gen, άγγελο PlayStation 4, και αυτό πολύ δυνατό με πολύ δυνατούς τίτλους, αλλά εντάξει, η Nintendo κερδίζει στα σχοινιά, ας πούμε. Στην προτίμησή σου για τα Last Gen. Και το Nintendo 64 Retro Console. Στο έτσι, ωραίος. Handheld, αγαπημένο. Είτε βάζω τώρα μέσα και ρετρό και μεταγενέστερα. Δηλαδή σε βάζω να διαλέξεις τώρα σε δύο διαφορετικά χάς μεταγενεών. Αλλά αν θες να μου πεις έστω και ένα και από το άλλο, μέσα εγώ. Κοίταξε, αγαπημένο Handheld σίγουρα είναι το, όπως είπα και πιο πριν, το PSP. Λόγω του ότι πέρασα πολύ χρόνο μαζί του, δεν έχω περάσει με άλλο Handheld τόσο πολύ χρόνο. Και επειδή έχω παίξει και πολύ δυνατά παιχνίδια που μου άρεσαν πάρα πολύ, επομένως αυτό το θεωρώ το αγαπημένο. 3DS, DS τα πήρα πολύ μεταγενέστερα, ας πούμε. Επομένως δεν έχω παίξει και τόσο πολλά παιχνίδια για να πω ότι θα δεθώ μαζί τους. Είχα Game Boy στην εποχή του Game Boy Color βασικά και Game Boy Advance, έχω και Game Boy Micro, ας πούμε. Προτιμούσα να κάνω να παίξω το Micro γιατί ήταν πολύ μικρό. Ναι, ήταν μικρό, ναι. Αλλά... ναι, PSP με σφυριά. Οκ, ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έκτη ερώτηση, αγαπημένο arcade. Πού έχεις ρίξει πολύ χρήμα? Πολύ χρήμα έχει φύγει στο Shinobi το 1. Όντως, Γενικότερα το Shinobi ήταν, μ' αρέσει και σαν παιχνίδι και σε όλα αυτά με Ninja και τέτοια προφανώς τώρα από τις δικάδες όλοι. Ήταν της μόδας και Ninja. Ήταν και της μόδας και εντάξει, βέβαια και όλες επειδή γεννήθηκε και μεγάλος και στη Μυτιλίνη, μην φαντάσεις ότι είχαμε και πολλά μαγαζιά με arcade ή ότι είχαμε και πολλά και διαφορετικά, αλλά το Shinobi το πρόβλημα και σε μια περίεργη περίοδο που λόγω με τα φρουτάκια και με όλα αυτά που είχε γίνει δεν άρχισαν και τα κλείνουν τώρα μαγαζί μετά το άλλο, ας πούμε. Επομένως μόνο και σε κανένα καράβι ότι έχω προλάβει και το Shinobi υπήρχε παντού, μπορούσε να είναι κλασικό άλλο. Ειδικά στα καράβια και υποθέτω ότι αν εφόσον είναι και Αθήνα τότε από Μυτιλίνη θα το βλέπεις μέσα στα καράβια. Αυτό ακριβώς. Εγώ απ' την άλλη εκεί που τάισα πολλά λεφτά, παιδιά ήταν εδώ. Έχω ταΐσει πολλά 20 δραχμα και 50 δραχμα, δηλαδή προλάβα το μετέχνιο από 20 δραχμές σε 50 εδώ. Άστα. Λοιπόν, επόμενο τώρα, εντάξει, ξέρω ότι θα μου απαντήσει ο Παναγιώτης, αγαπημένος video game ήρωας. Η Zelda που λέμε. Η Zelda, ναι, σωστά, η Zelda. Όχι να πούμε, ο Zelda. Ο Zelda, ο Zelda. Εντάξει. Link, έτσι, με κλειστά τα μάτια. Το πιστεύω ότι τα μην το αποδεικνύει. Όντως. Οπότε και αγαπημένο game franchise που είναι η επόμενη ερώτηση. Legend of Zelda, ναι, ξεκάθαρα νικητής. Τώρα πάμε λίγο πιο παλιές αναμνήσεις. Αγαπημένο game περιοδικό εποχής. Δηλαδή εσύ που διάβαζες. Διάβαζες αλμανάκο, διάβαζες μετά κάποια περιοδικά μεταγενέστερα. Εντάξει, και αλμανάκο διάβαζα. Ας πούμε, δεν θα έπαιρνα προφανώς το αλμανάκο για τα παιχνίδια. Για, για τα άλλα, ναι. Και game pro. Αλλά αγαπημένο το οποίο όταν ξεκίνησα να παίρνω αυτό και σταμάτησα όλα τα υπόλοιπα, ειδικά τα ελληνικά, Nintendo 64 Magazine, το αγγλικό. Το αγγλικό, ένα περίπτερο στην Μυτιλίνη το έφερνε και έφερνε ένα ή δύο αντίτυπα. Το ένα ήταν πάντοτε τσιμπημένο, ήξερα περίπου πότε θα έρθει, του λέγανε να το κρατάει κιόλα. Ήταν αφιερωμένο για πάρτιση, ναι. Και το τσιμπαγί ήταν πραγματικά καμία σχέση με τα ελληνικά περιοδικά. Τα ελληνικά περιοδικά ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχω και τόσο κάτι τέτοιο. Ήταν άλλη φάση, ήταν και πιο πολύ PlayStation fans αυτοί. Επομένως, λογικό, εγώ ήμουν να έβρισκα και είχα βρει αυτό το περιοδικό. Ήταν πραγματικά. Και όταν σταμάτησα να το παίρνω, ας πούμε, γιατί είχε σταματήσει, είχε αλλάξει μετά και τέτοια, δεν ξαναπιάσα ποτέ περιοδικό στα χέρια μου. Κατάλαβα. Βασικά, εξάλλου και μετά από λίγο, εντάξει, όχι μετά από λίγο, λίγα χρόνια μετά, τα gaming περιοδικά στη χώρα μας σταματήσαν δυστυχώς λόγω του ίντερνετ. Λοιπόν. Δέκατη ερώτηση τώρα. Έχεις γενικά αναμνήσεις από μαγαζιά εποχής όπου θυμάσαι να υπάρχουν stands είτε Nintendo είτε Sega και να πηγαίνεις και να κολλάς αχταπόδι είτε στις βιτρίνες όταν ήταν κλειστά τα μαγαζιά ή όταν ανοίγανε να μπεις μέσα να μπουκάρεις και να παίξεις να τα δεις εκεί τα stands? Η αλήθεια είναι πως στη Μυτιλίνη δεν είχαμε πολλά μαγαζιά. Τώρα είναι ένα-δύο μαγαζιά που είχαν και φέρανε βιντεοπαιχνίδια, είχαν και μία τηλεόραση, ας πούμε, αυτό το stand που λες, θυμάμαι το stand της Sega, το κλασικό, ας πούμε. Με Mega Drive, έτσι. Με Mega Drive, έτσι. Ναι. Που είχε και μπορούσε να παίξει εκεί πέρα κάποια παιχνίδια. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάτι, το οποίο ήταν μαγαζί που είχαν και παιχνίδια άλλα κανονικά, κλασικά, και είχαν πουλάγανε, ας πούμε, είχαν και μία ντουλάπα, ας πούμε, με μερικά video games και τέτοια φάση. Μία ιστορία που θέλω να πω. Ένα μαγαζί το οποίο, για να καταλάβεις τώρα, ας πούμε, επαρχία, πουλούσε ο τύπος αυτό το μαγαζί
πουλούσε πλυντήρια, είχε μια αντιπροσωπεία τη Singer, αν θυμάμαι καλά, και είχε πλυντήρια ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οικιακές συσκευές, λευκές και τέτοια. Και είχε και παιχνίδι Nintendo 64. Αλλά το τύπος ήταν τελείως άσχημος από όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήξερε. Απλά έφερνε και αυτά να πουλήσει, ας πούμε. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είχε και πιο πριν άλλα παιχνίδια, δεν ξέρω πώς του ήρθε. Και που και που περνάγαμε από εκεί πέρα να τσεκάρουμε και βλέπουμε μία φορά μέσα είχε φέρει το Carmageddon 64. Για όσους δεν ξέρουν, αυτό θεωρείται το χειρότερο παιχνίδι στο Nintendo 64. Στο αγγλικό το περιοδικό έπαιρνε 8%. Πολύ χαμηλό. Μόνο ένα αμερικάνικο έπαιρνε, που δεν βγήκε ποτέ Ευρώπη, έπαιρνε 7%, που ήταν το Wheel of Fortune. Λοιπόν, ο τροχός της τύχης δηλαδή, το, με το πολυχρονίου. Και με νεγάκι. Και δηλαδή, το ήξερα εγώ, ήμουν εγώ με ένα φίλο μου και το ξέραμε ότι ήταν το τραγικό αυτό. Ναι. Και μπαίνουμε μέσα, τώρα τον τρολάρουμε, ας πούμε, σε φάση, α, τι, πώς, τι παιχνίδια έχετε εδώ πέρα, ενδιαφέρονται, θα το παίξουμε αγοραστές. Και μας λέει, έχω ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, λέει, καινούριο, το Carmageddon 64 που έχει βγει και σε ταινία. Mm-hmm. Που αυτός το είχε μπερδέψει με το Armageddon με τον Bruce Willis. Το 97 είχε βγει κιόλας αυτό, έτσι τότε. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και πραγματικά αυτό ακόμη και τώρα με τους φίλους του Willis είναι inside joke, ας πούμε. Όχι, είναι... έχει βγει σε ταινία. Carmageddon με τον Bruce Willis, λοιπόν. Τώρα, μια ερώτηση η οποία την έχω αναλάβει, βασικά μπορεί να μου την είπες και πριν. Ποιο μηχάνημα είχες από μικρός αποθυμένο και όταν το ξαναπήρες ένιωσες σαν παιδί ή και κάποιον τίτλο μαζί με αυτό? Mega CD. Mega CD. Αυτό πραγματικά επειδή δεν τα βρεις, δεν τα βλέπαμε ρε παιδάκι, γιατί κάτι στην τελή δεν είχε κανένα, δεν ξέρω εγώ κάποιον που να έχει. Αλλά ούτε και στα μαγαζιά το έβλεπες να το φέρνουν και τέτοια. Μόνο από τα software center στην Αθήνα που το έβλεπες στο διαδίκτυο, που ήταν και κάτι τιμές τρελές, τώρα πιτσιρικάδες. Αν δεν αψίσεις τον παπά και τη μαμά να σου πάρουν τέτοια πράγματα, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν κονσόλα που δεν είχα ποτέ και όταν μου δόθηκε ευκαιρία και το χτύπησα εδώ, ήταν πραγματικά. Με πήγε πίσω. Πήγε flashbacks, έφαγε τώρα. Αυτό και το Sonic CD, γιατί τρελαινόμουν για Sonic και το ότι δεν μπορούσα να το έχω. Γιατί ήταν στο Mega CD, λίγο έτσι με χάλαγε. Το Sonic CD για μένα είναι το πιο καλό Sonic. Για μένα προσωπικά δηλαδή, η Sonic CD είναι τρελαίνει. Α, ναι. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ούτε, φυσικά και εγώ τότε δεν μπορούσα το έβλεπα στα Lakers στη Sega. Και όταν πήρα και εγώ το Sonic CD, παίζει να είναι αυτό το ίδιο φιλί με σένα. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Μάλιστα, επόμενη ερώτηση γενικά. Βλέπω ότι έχεις πράγματα, παιδί μου, τα οποία αγοράζεις τα τελευταία χρόνια. Ο όγκος των πραγμάτων που παίρνεις είναι, ας πούμε, εδώ Ελλάδα, από μαγαζιά, από ιδιώτες, από σελίδες. Παίρνεις από eBay, ασχολείσαι, ψάχνεσαι, εκτός eBay. Παίρνω και σίγουρα από eBay. Mm-hmm. Παίρνω και από Ελλάδα, από τα γκρουπάκια, από σελίδες και τέτοια. Από μαγαζιά, όχι τόσο πολύ. Πέρα από τα Last Gen, δηλαδή που έπρεπε να έχει μαγαζί. Εντάξει. Δεν έχει κανένα μεταχειρισμένο που αξίζει. Εδώ πέσα το public. Αλλά αυτό ακριβώς. Αλλά από ρετρό δεν θα πάω σε μαγαζί. Προφανώς δεν συμφέρει, εννοείται αυτό. Τα πουλάνε δύο και τρεις φορές πάνω από τιμές του eBay, όχι από την Ναι, δυστυχώς το έχω δει αυτό, ισχύει. Βρήκανε, ας πούμε, είναι ευκαιρία τώρα που το ρετρό έχει γίνει μόδα και τα βαράνε στο ψαχνό. Κάποιος που δεν ξέρει, πάει και τα λεφτά του εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι πως από Ελλάδα δεν θα πάρω. Θα πάρω ρε παιδάκι μου τα πιο απλά, λιγότερο σπάνιο, δεν θα βρει κάτι τρελό. Ναι. Πολύ δύσκολα θα βρει κάτι, κανένα τρελό κομμάτι το οποίο θα είναι ευκαιρία. Αλλά και τη άλλη λίγο έτσι κάπου μου τη βιδώνει και λίγο η όλη φάση πώς είναι στην Ελλάδα. Είναι οι συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων. Αυτή είναι αυτό, η συμπεριφορά, ας πούμε, το πώς διαχειρίζονται όλο αυτό. Ας πούμε, ο άλλος που μπορεί να το βλέπει σαν αναπαχτή, το βλέπει. Δεν ξέρω και εγώ πώς το βλέπουν, ας πούμε. Ναι. Και μου την έχει σπάνια έχω δώσει αρκετά λεφτά σε Έλληνα για αυτά που πήρα. Δηλαδή, όπου είχε το Saturn, το Dreamcast και το Mega Drive με το Slim, τα πήρα από Έλληνα και πραγματικά χάρηκα που τα έδωσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ας πούμε. Ναι. Δεν ήταν ούτε πολιτής ούτε μεταπολιτής. Ήταν εξηγημένο. Ήταν ένα παιδάκι που πρώτη λέκτη πλέον δεν τον ενδιέφερε, ήθελε να τα δώσει. Τον συνάντησα και το πραγματικά το εκτίμησα και λέω καλύτερα να πάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κομπλέ και ο οποίος μου τέλειο μετά μου έκανε και ένα δώρο το οποίο πραγματικά ήταν φοβερός, ας πούμε, δηλαδή δεν περίμενα να κάνει και ήταν και ακριβό δώρο. Ναι, τι, για να πούμε έτσι εδώ να ακούσουμε. Final Fight CD, παιδιά. Αυτό είναι ακριβό, δεν είναι αυτό του δεκάρικου, δεν είναι Road Avenger. Απρόκειται, λέω, μα είναι και πολύ καλό, μου λέει πάρ' το,
Μου έχει συμπεριφερθεί έτσι γιατί του στέλνανε θέλω το ένα, θέλω το άλλο, θέλω σπαμάρανε, τα μισά. Ναι. Σπαμάρανε και τέτοια. Και εντάξει, σε μένα πραγματικά με σκλάβωσε, ας πούμε. Ήταν ωραίος ο φίλος. Δηλαδή τα λεφτά που τίτουσα, πάρτα ας πούμε. Και δεν με νοιάζει, ας πούμε, αν πλήρωσες και λίγο παραπάνω ναι. ή τέτοιο δεν. Δεν πηγαίνουν σε κάποιον που πραγματικά αξίζει και του λέω και τα κομμάτια σου πάνε σε συλλέκτη και θα είναι σε καλά χέρια. Ωραίο, γιατί εντάξει, υπάρχουν και τέτοια άτομα. Υπάρχουν. Δυστυχώς δεν τους βλέπεις τόσο συχνά. Ναι. Πρέπει να τους ψάξεις. Ισχύει, θέλει λίγο δουλίτσα. Και αυτό καπάκια φέρνει την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι ποια είναι η γνώμη σου για την ελληνική. Τώρα δεν θα σου πω video game community, γιατί δεν μπαίνω σε σελίδες Fortnite με τα πιτσιρίκια που για αυτά είναι πλέον το σύγχρονο gaming. Ναι, είναι... Θα σου πω για την retro game community που έχει ανέβει το retro η μόδα τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα και υπάρχουν και πολλές σελίδες και στα social media και γενικά υπάρχει πολύ συναναστροφή με κόσμο. Γενικά, δεν είναι έτσι μια άποψη, μια ιδέα πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Έχει πολλά αξιόλογα άτομα, προφανώς και έχει και άτομα τα οποία που φυσιολογικές συνθήκες δεν τους μιλάει καν στον δρόμο, ας πούμε. Δεν είναι τέτοιο. Αλλά όπως και σε όλα τα πράγματα, έτσι και σε αυτό, επιλέγεις. Ναι, γιατί όλη αυτή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Ακριβώς. Επομένως, επιλέγεις με ποιους θα συνεχίσεις να μιλάς, με ποιους θα κάνεις παρέα. Εντάξει. Στο φινάλι της ημέρας είναι απλώς να μπορείς να κάνουμε όλοι και τα λόγια, έτσι. Να μπορούμε να συνεννόμαστε και να μην ενοχλούμε ο ένας τον άλλον. Μερικές φορές παρουσιάζονται κάποια τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν είναι και εφικτό πάντα να είναι όλα καλά. Δεν γίνεται. Στην ανθρώπινη φύση νομίζω. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, μετά λες. Δεν γαμιέται, πάμε παρακάτω, ας πούμε. Αυτά τα προσπερνάς, ρε παιδάκι μου, γιατί πραγματικά μέσα από τα γκρουπάκια και όλα αυτά, από το community, έχω γνωρίσει. Εντάξει, και φίλους. Και άτομα τα οποία τους θεωρώ φίλους μου και βρισκόμαστε άσχετα πλέον με το ναι, για πάση μια μπύρα, άσχετα. Ναι. Αυτό ακριβώς, θα βρεθούμε να κάτσουμε να τα πούμε. Από εκεί μέσα σε γνώρισα και σένα. Και γνωρίζεις αξιόλογους ναι. ανθρώπους που λες θέλεις να τους κρατήσεις κοντά σου, ας πούμε. Έστω και αυτό ρε παιδάκι μου, και το σχόλιο που θα ανταλλάξετε, το μήνυμα που θα ανταλλάξετε, ξέρω εγώ, στο Messenger ή στον τοίχο ενός του αλλού, ρε παιδάκι μου. Έχω γνωρίσει αξιόλογα άτομα που δεν το έχω μετανιώσει. Τους υπόλοιπους που απλά τους προσπερνάς. Εντάξει, καλό αυτό. Απλά ξέρεις πολλές φορές μπαίνει μέσα και αυτό το οικονομικό ότι κάποιος πουλάει κάτι και δεν τα βρίσκεις με αυτό που θες να πάρεις ή με αυτό που θες να πουλήσεις. Αφενικά χαλάει το χόμπι για το χρήμα. Ισχύει, εντάξει. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο λάθος που εμπλέκονται σε αυτές τις ομάδες. Δυστυχώς εμπλέκονται και άτομα τα οποία είναι μεταπολιτές ναι. και έχουν εμπλεχτεί σε όλο αυτό και το ενώ δεν το αγαπάνε. Ναι, δεν είναι περαστική. Το βλέπουν καθαρά, το βλέπουν είναι περαστική. Σου λέει τώρα είναι hype, είναι μόδα. Πάμε να βγάλουμε, δηλαδή αυτό που είχε γίνει με τα NES Mini και τα Super NES Mini. Ήταν εντάξει, δεν υπήρχε. Άστο. Δηλαδή πολλοί κόσμος πήγε ρε παιδάκι μετά δεν τους χάλασε με τον πουτσουμένο στο κεφάλι. Ειδικά του Super NES, σου φάγανε μεγάλη ήττα. Ναι, τους χάλασε, δεν τους χάλασε καθόλου. Για πιο ακριβό και όλα στο πασάρανε μετά και όντως. Μάλιστα. Γενικά πιστεύεις ότι η επόμενη ερώτηση τώρα είναι αυτή, ξέρεις είναι λίγο αλληλένδερες τώρα αυτή η ακολουθία. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα υπάρχουν overpriced τιμές στα ρετρό παιχνίδια τώρα, αυτά δηλαδή που θέλεις και εσύ και εγώ να συλλέξουμε, αυτά που λένε οι Έλληνες, υπάρχει κάποια ανταπόκριση με τις τιμές του eBay, δηλαδή δεν θα πρέπει κάποιος να το δώσει πιο φτηνά, πιο ακριβά, πώς πιστεύεις, πώς θα βλέπεις αυτά. Βρίσκεις απ' όλα, δηλαδή θα βρεις και αυτόν που πραγματικά θα το πουλήσει στην φυσιολογική του τιμή, ρε παιδάκι μου, που εντάξει την τιμή του την καθορίζει ρε παιδιά, το eBay την καθορίζει. Ναι. Και να πεις λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, άλλοι βάζουν μέσα και τα μεταφορικά. Ναι. Εγώ όταν θα αγοράσω κάτι θα σου βάλω και τα μεταφορικά μέσα, γιατί πρέπει να θέλω να ξέρω πώς θα τα πληρώσω αν το πάω να το αγοράσω εκεί και πώς θα το αγοράσω εδώ. Προφανώς το face to face είναι πιο καλό, το βλέπεις, το τσεκάρεις, το κάνεις. Επομένως και όταν το αγοράσεις μετά ρε παιδάκι μου, αν υπάρχει κάτι, εντάξει άμα δεν είναι ο άλλος και τώρα τυχοδιώκτης να μη σου πουλήσει κανένα σκουπίδι ας πούμε και όλα αυτά. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά. Εντάξει, από μαγαζιά δεν το συζητάμε, είναι πανάκριβα μακριά. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Έχω αγοράσει ελάχιστα πράγματα από μαγαζιά και αυτό ρε παιδάκι μου γιατί το βρήκα σε ευκαιρία που ο άλλος δεν το ήξερε από τις λίγες φορές. Ναι, λίγες φορές και το τσιμπάς και φύγεις τρέχοντας μετά, έτσι. Κάνει μετά κανένα μήνα δηλαδή. Έτσι. Ωραίος. Πάμε επόμενη ερώτηση. Λοιπόν,
πιστεύεις ότι από τότε που άρχισες να ασχολείσαι, να μαζεύεις, έχεις φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο από τη wish list σου, από τα αποθυμένα σου, οι πράγματα που είχες και πεταχτήκανε. Γενικά έχεις εστιαστεί, έχεις μαζέψει όλα πράγματα, έχεις ακόμα πολλά μέτωπα ανοιχτά, πολλές πληγές και κοίτα, αυτό σε φθείρει λίγο στο μυαλό. Ναι, στο μυαλό. Όλα είναι φθοράνε στο μυαλό. Μέτωπα ανοιχτά υπάρχουν αρκετά, αλλά... Γιατί μαζεύω και Sega και Sony και Nintendo, ας πούμε, και ό,τι άλλο πολύ περίεργο μπορεί να μου κάτσει τώρα μέσα στο μυαλό, ας πούμε, και να πω ότι θέλω πριν δεν ήθελα, τώρα θέλω, ας πούμε. Αλλά δεν είναι σε όγκο, δηλαδή, ας πούμε, ο μεγαλύτερος όγκος είμαι σε καλό σημείο, ας πούμε, στο δικό μου το μυαλό και να πω ότι τώρα σταματάω, ας πούμε, για ένα μαγικό λόγο. Πιστεύω ότι είμαι σε καλό σημείο, δηλαδή είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορώ να πω ότι αν είδα τον έχω ίδια συλλογή και να μην πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Για κάποιον που μπορεί να είναι μικρή, οκ, ο καθένας δεν είναι τέτοιο, ο καθένας έχει τα δικά του στάνταρ. Ναι, εννοείται. Για αυτό που είχα στοχεύσει, είμαι πολύ πιο πάνω. Εν τέλει, στην πορεία άλλαξε. Μέτωπα υπάρχουν, σιγά σιγά. Απλώς κάθε φορά είναι με πιάνει. Δεν μπορεί να πέσω να ασχοληθώ με Nintendo 64, να πάρει 3-4, μετά σου φεύγει το hype. Πιάνεις τον Dreamcast, πιάνεις το Mega Drive, πιάνεις δηλαδή και μετά ξαναεπαναφέρεσαι, κάνεις ένας κύκλος αυτό το πράγμα, είναι τι ευκαιρία θα δεις, γιατί πλέον και αυτά που μου μένουν εδώ πέρα έχει μείνει και λίγο περίεργα, είναι λίγο πιο exotic, δεν θα το βρεις εύκολα εδώ πέρα. Βέβαια έχω πετύχει πράγματα που λες το πράγμα, αλλά και αυτό το πέρα είναι δυνατόν, ας πούμε, και το τσιπάς και το παίρνεις, αλλά πλέον η αλήθεια είναι eBay και για πιο δύσκολη και για πιο δίκαιη τιμή. Να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, χωρίς πολλά πολλά. Και το μεγάλη αγορά το πάνω. Και εγώ έτσι, γενικά εκεί κάνω focus με eBay και το eBay με βοήθησε πολύ καλύτερα να χτίσω πράγματα από ό,τι θέλω να κάνω εγώ. Εδώ με δεν είναι σίγουρο. Μια ερώτηση τώρα, δεν ξέρω πόσο λίγα θα την απαντήσεις, πόσο λίγα θα την σκεφτείς. Ποια κονσόλα δεν είχες και θες να την ήξερα πριν. Το είπα και εγώ γρήγορα. Παλιά κονσόλα, αποθυμένο. Που αν μπορούσε να την έχει άλλο, θα πει θέλω αυτή τώρα. Nintendo 64 TV. Ναι, το Αντών. Το Αντών. Oh. Τελείωσα άχρηστη κονσόλα έτσι. Τελείωσα. Μόνο Ιαπωνέζικη. Παιχνίδια. Πώς είναι, μια δεκαριά, θυμάμαι. Δεκαριά, τα δείξαμε στο επεισόδιο με το Στέλιο. Φοβερό επεισόδιο αυτό παρέμβαση. Το τούσα από εκεί, είδα και πάλι που το θυμήθηκα. Κατάμενο και τα κουτάκια. Σου ανοίξαμε μέτωπο. Μα διέλυσε ο Στέλιο πάλι. Και παρακολουθούν δεν ήξερα ότι είχαν και δύο διαφορετικές εκδόσεις αυτό. Ναι. Όχι, εσύ, ούτε εγώ το ήξερα. Λοιπόν, γιατί το έβλεπα το κουτί στο eBay, το άλλο τη μικρότερη έκδοση δεν είχα δει πουθενά. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, και εγώ πολύ και δεύτερο πρόβλημα στο κεφάλι τώρα. Να μας τρέλανε. Κατάλαβα. Οπότε 64DD. 64DD, αλλά αυτό είναι ξεκάθαρα. Το πήρα και το βάλα εκεί πάνω, ας πούμε, και τελείως. Τι είναι, δηλαδή, ας πούμε... Τι να παίξεις, ναι. Και να το βάλεις να παίξεις κάτι, τα περισσότερα είναι κάτι σε βάση φτιάχνεις πίστες, κάνεις κάτι περίεργα. Mario Paint, αλλά εδώ δεν μπορείς να περάσεις από το πρώτο μενού, τώρα δεν έχω ιδέα που γίνεται κάπου και εγώ γλώσσα. Άλλο πρόβλημα, το η γλώσσα. Αλλά σε φάση το πήρα και το αφήνω. Καθαρά για collecting φάση, μεμοραμπίλια. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση ήταν αν έχεις last gen console, αλλά το είδα ότι έχεις το Switch και είχα να ρωτήσω αφού την προτίμησες για ποιο λόγο. Οπότε, αφού δεν έχεις PS4 και Xbox, έτσι μια πολύ γρήγορη απάντηση γιατί προτίμησες να σου το Switch. Θα θέλεις πάρτι στην Nintendo, δηλαδή νούμερο ένα αλλιώς. Πραγματικά το λέω ρε παιδάκι μου, παρόλο που είμαι Nintendo, θα πρέπει να μιλήσουν εσύ. Κατάλαβα. Εντάξει, είναι ότι σου αρέσει πολύ exclusive χαρακτήρες που τα είπαμε, άρα το Switch ήταν μονόδρομος. Λοιπόν, η επόμενη γενιά όπου να είναι έρχεται, πιστεύω ότι το 20 θα βγει σίγουρα και το PS5, θα βγει και το Xbox, το νέο project που θα είναι ουσιαστικά cloud μηχάνημα, γι' αυτό θα ξενερώνει, γιατί σιγά σιγά θα χάσουμε τη συλλογή. Τη συλλογή, θα χάσουμε το νόημα, αυτό και όλα θα είναι digital. Αυτό δηλαδή, έπρεπε να έχει γίνει η σκέψη συζητήρωνα από την PS3 γενιά, την 360, σώθηκε, δεν έγινε στην PS4 Xbox One, αλλά πιστεύω είναι σύντομα. Πέρα από αυτό... Αν συνεχίσει η φάση με το retro, πιστεύω ότι όσοι είναι έξυπνοι δεν θέλουν να σταματήσουν να αλλάζουν, αλλά δεν θα βγει, δεν θα βγει να περάσουν το
παιχνίδια, ας πούμε. Αν παρατηρήσετε, δηλαδή πλέον είναι πάρα πολλές πολίτες εντύπωση που αυτό και αν στη τελευταία μάπα παιχνίδια, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει το βέβαιο και πολίτες εντύπωση που πετάει και μια φιγούρα μέσα, ας πούμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων για να μην πω κανένα χάρτη και κανένα φυλάδιο, ας πούμε, και σου λέει κολέκτος τώρα, πλήρωσε 100 ευρώ. Όχι, εντάξει. Πάντως το τόκι για το Switch ήταν πολύ ωραίο. Η συλλεκτική με το τόκι μου άρεσε. Δεν και το theme το αρκετή. Δεν, φαντάσου, δεν έχω μπει στη διαδικασία. Το τόκι είναι και παλιό παιχνίδι. Ναι, ναι, δεν ήταν αρκετά δικό. Αλλά δεν το είχα ποτέ το τόκι, δεν είχα καμία επαφή, ας πούμε. Και ναι. Δηλαδή και το flashback που ήθελα κάποια στιγμή να το πάρω, ακόμη δεν το έχω πέτει. Γιατί εντάξει, δεν είναι και το ιδιαίτερο. Καλά, ναι, όχι. Είναι τέτοιο. Όλα αυτά είναι. Αλλά βλέπεις ότι έχουν βγει όλα αυτά με τα retro είναι και μόνο. Τα όλα remake, remaster, remake. Δηλαδή και στο Switch τώρα, ας πούμε, τα μισά παιχνίδια είναι remake από τι άλλα. Αλλά γενικά την επόμενη γενιά τι είναι αυτό που θα περίμενες, δηλαδή θα ήθελες πιο πολύ πλέον το VR να είναι στη ζωή σου, θα ήθελες, θα ήθελες ακόμα πιο τούμπανο γραφικά, τι θα ήταν αυτό που θα γούσταρες να δεις την επόμενη γενιά. Γενικότερα, σαν gamer δεν είναι ότι αψηγούμε και νιντάκιας και έχω πλέον αποδεχτεί ότι οι κονσόλες δεν θα έχουν καλά γραφικά σε σχέση με τις άλλες. Ναι, είναι μια αλήθεια. Ρε παιδάκι μου, δεν... Αν δεν σε ρωτήσεις, απασχολεί τα γραφικό. Δεν με απασχολεί, προφανώς και μεγάλα. Σε ποιο, σε όταν γραφικό, βάζω, ας πούμε, ναι, και το λέω έχει φοβερά γραφικά και λες ρε φίλε γιατί να μην τα έχουμε και αυτά και στην Nintendo και όλα αυτά, γιατί. Ναι. Αλλά VR και ιστορίες ή τα χειριστήρια που έκανε η Nintendo με το Wii και κάναμε τα σπαθιά και όλα αυτά, εμένα δεν μου αρέσει. Ναι. Δηλαδή και όταν είχε βγει το Zelda, το Skyward Sword, όχι το Skyward Sword, το πρώτο ήταν το Twilight Princess, ναι, που ήταν με το χειριστήριο, μπράβο, και με τέτοια, εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Το πήρα και στο GameCube, το έπαιξα εκεί πρώτα και μετά απλώς το πήρα και στο Wii και το έπαιξα, ας πούμε. Ναι. Ή το Skyward Sword, ελπίζω να βγάλουν κανένα HD remasters του Skyward Sword, ότι μόνο αυτό δεν έχουν βγάλει. Κάτι λίγο πιο ελκυστικό στο μάτι. Και ναι, να είναι με χειριστήριο, κουμπιά ρε φίλε, κουμπιά, κουμπιά και είναι αναλογικός. Είμαι πολύ, πολύ κλασικός, γενικότερα σε όλα που είμαι κλασικός, επομένως είμαι και σε αυτό κλασικός. Αν βάλεις το επόμενο παιχνίδι με διαφορετικό σενάριο, καινούργια πράγματα μέσα, αλλά όχι κάτι τρελό, ας πούμε, ναι, 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 με τα χειριστήρια που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Και καλύτερα γραφικά μου είναι ενδυμένος, δεν είναι. Γιατί πολλοί λένε ότι ναι, Breath of the Wild λέει γιατί, ας πούμε, δεν ήταν έτσι και ήταν αλλιώς και δεν είναι τόσο καλό όσο νομίζουν. Εγώ το θεωρώ το νούμερο 2 και το νούμερο 1 το θεωρώ το Ocarina of Time καθαρά για συναισθηματικούς λόγους. Αλλιώς το Breath of the Wild προφανώς είναι καλύτερο. Εντάξει, ναι, είναι μετά αυτό ότι έχεις αναμνήσει αυτά που πρέπει να κάνεις. Και αυτό που βάλουν το Open World που ήταν τεράστιο, που αλλάξανε με τα όπλα και τέτοια, μπορεί να μην μ' άρεσε τόσο πολύ, αλλά ήταν μια αλλαγή, ήταν μια φρέσκια αλλαγή. Μ' άρεσε. Ναι, ήμουν ικανοποιημένος, δεν ήθελα κάτι παραπάνω. Αφού το παιδί το σου ναι, μου είπες, όντως. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Τελειώνουμε βέβαια για να μην κουράζουμε άλλο. Όλοι τον Παναγιώτη αλλά και εσάς. Λοιπόν, ποια η γνώμη σου για τα σύγχρονα τεράστια open world, να πω κατά κόρον. Εντάξει, δεν είναι όλα open world τα παιχνίδια, αλλά γενικά βλέπω μια τάση πολύ πλέον στο open world. Σε πολύ τεράστια παιχνίδια που θέλουν πολλές ώρες και δεν σου λέω τώρα μόνο για Dark Souls ιστορίες. Σου μιλάω και το Assassin's Creed Odyssey που εμένα μου πήρε 180 ώρες. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ κάποτε ότι θα παίζα 180 ώρες για ένα παιχνίδι. Όταν τερμάτιζα, ας πούμε, το Sonic 2, ξέρω εγώ, σε 2 ώρες τα καλά μου. Πιστεύεις ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ κινηματογραφικό, πολύ cinematic, που είναι σαν να βλέπεις μια ταινία στο σινεμά, μια blockbuster ταινία. Αυτό σ' αρέσει, εσύ γίνεται τι θα ήθελες να είναι. Γενικότερα παιχνίδια τύπου Metal Gear Solid 5 που είναι τα 3 τέταρτα είναι ταινία και το 1 τέταρτο είναι παιχνίδι, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, ας πούμε, και Uncharted ή το Tomb Raider το δεύτερο, ας πούμε, το τελευταίο που δεν το έχω παίξει, το Rise of Tomb Raider. Το παίξατε πρόσφατα, ας πούμε. Πραγματικά, το έπαιζα στον υπολογιστή εγώ, από ένα σημείο και μετά απλά βαρέθηκε γιατί τόσο πολύ context να διαβάσεις που σου έχει να κάνει, βαριόμουν. Πολλά collectibles, μαζεύουν τα αδάξεις. Να μαζεύεις, να κάνεις, να δείξεις ένα παιχνίδι για να κάνεις να ασχοληθώ πολλές ώρες, πρέπει να είναι παιχνιδάρα. Πρέπει να είναι Dark Souls, πρέπει να είναι Zelda, πρέπει να είναι Super Mario Odyssey, πρέπει να είναι κάτι το οποίο να πεις ότι... Έχει βάσεις ρε παιδί. Ναι ρε παιδάκι μου, και ότι σε αυτή την περίπτωση θα κάτσω να τα μαζέψω όλα, εγώ ναι. Γιατί είμαι και λίγο. Είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός. Πρέπει να μ' αρέσει το βίντεο. Δηλαδή, έπαιζα σαν σκύλο που μου άρεσαν πολύ τα λατρεύω.
και να μπορεί να μαζέψει όλε την κάθε βλακία, ας πούμε, που μένει. Ναι, ναι. Και μετά, ας πούμε, π.χ. κοιτάξτε και στο παίζω και στον υπολογιστή, να με ενδιαφέρει καν το save μετά. Εγώ το έκανα, ας πούμε, αυτό. Ήθελα να δω αν θα έχει κάτι διαφορετικό. Ναι, 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 να σε συνεχίσει. Αλλά πρέπει να αξίζει πολύ το παιχνίδι πλέον. Ναι. Γιατί και ο χρόνο είναι πολύ περιορισμένο. Δεν ήμουν φοιτητής που έπαιζα και την τελευταία μάπα, ας πούμε, μέχρι το τέλος. Έχουν αλλάξει εποχές, ο χρόνος μας όσο μεγαλώνουμε δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα για όλους τις ηλικίες μας τώρα. Αυτό με οικογένειες, με σπίτια, με δουλειές, δεν νομίζω να έχεις τόσο χρόνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ποιο ρετρό παιχνίδι θα ήθελες να γίνει remake, παύλα και remaster? Παιχνίδι... Θα σου έλεγα το Streets of Rage, αλλά είναι στη σκαριά το 4. Είναι στη σκαριά το 4. Είναι στη σκαριά το 4, yeah. Επομένως, γιατί είναι αγαπημένο franchise και αυτό. θα σου έλεγα το FMG. FMG, με πω... Αλλά σε φάση όμως, αλλά όχι 3D. Platform. Ναι, όπως ήταν ρε παιδάκι μου, δηλαδή όπως πάνε να το κάνουν και το Streets of Rage. Να το γυρίσει το 3D, το πιστεύω, επειδή το Earth Origin 3D υπάρχει στο Nintendo 64, ναι. Δεν ήταν καλό. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποια παιχνίδια τα έμαθες έτσι, δύσκολα να κάνουν το transfer, όπως π.χ. το έκανε το Zelda το transfer και πήγε από 2D σε 3D. Όντως, ναι. Κάποια πράγματα δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω και το Earth Engine τόσο καλό, ας πούμε. Θα το γούσταρες όμως αυτό, ε. Ναι, τρελός χαρακτήρας, τρελός χαρακτήρας. Είχες προωθεί με αυτό μικρός Mega Drive. Ναι, Mega Drive, με Earth Engine 1, 2, στο Mega CD που το έχω, το Special Edition. Και δεν είναι, και δεν προχώρησε, ας πούμε. Τώρα εντάξει, άμα κάτσω να σκεφτώ, θα σου πω... Και γενικότερα πολλά που έρχονται από Mega Drive, Comic Zone ας πούμε, και το Pitfall θα έπαιζα κάτι καινούριο. Castle of Illusion, λέει. Τα World of Illusion, Castle of Illusion, τα άλλα που υπήρχαν και στο Game Gear, αυτά θα ήταν πολύ καλό. Ας πούμε, επίσης πολύ δυνατό. Golden Axe. Golden Axe κι αυτό. Αυτό εγώ θα ήθελα πολύ. Αυτό που με εξέπληξε και το περιμένουμε ανυπομονησία, Link's Awakening. Ναι. Δεν περίμενα να βγάλουν τώρα τέτοιο Zelda, όντως, να το κάνουν τέτοιο remake, αλλά μοιάζει, δεν το κάνουν full 3D, ναι. Το κάνουν τύπου σαν τα αυτά που είναι στο 3DS, παρόλα αυτά με εξητάρει πολύ και αυτό. Και πέρα του ότι είναι Zelda ρε παιδάκι. Εντάξει, ναι, είσαι πορωμένος, αλλά είναι ωραίο γιατί και εγώ σκέψου... Είμαι υποκειμενικός αυτό λίγο. Προχτές, τι λέω, πριν κάνα μήνα στην άδειά μου, είχα πάει στο Καρβενής, ξέρω εγώ, άραζα εκεί, είχα πάρει μαζί μου το Game Boy το 101 με την καλύτερη οθόνη το SP και είχα το Link's Awakening το DX, την έγχρωμη έκδοση με το ένα level παραπάνω. Λοιπόν, έκατσα φίλε, το έπαιζα στο κρεβάτι τα βράδια πριν κοιμηθώ και με πιάσε μια χαρά, πήγα πίσω. Και... Σε ρουφάει ρε παιδιά, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν τρομερό παιχνίδι και πολύ όντως αυτό ήθελα και εγώ να το δω αυτό. Αφού το σκεφτόμουν να μήπως... το έπαιζα λίγο ρε παιδάκι μου σε φάση πριν βγει τώρα το άλλο για να... Γιατί το έχω παίξει αυτό το παίξα όταν είχε βγει ρε παιδάκι μου. Τσιρικά το είχα στο Game Boy Color δεν το έχω παίξει εγώ φαντάσου. Εγώ το στο Gris, στο DMG το έχω. Α, το έχω το πρώτο στο DX το είχα πάρει, το είχα πάρει το DX. Ναι. Και το έχω από τότε, δηλαδή έχω το ίδιο παιχνίδι, δεν το έχω τέτοιο. Σκέφτομαι μήπως θα κάνω. Τι άλλα, γιατί έχω και άλλα πόσα που περιμένουν. Κοιτάξτε, οι παιχνίδια που θέλω να παίξω π.χ. Outlast στο Switch και τέτοια. Κατάλαβα. Πάμε, πρώτη τελευταία ερώτηση. Παρακολουθείς γενικά ελληνικό gaming YouTube, όχι ρετρό, γενικά και σύγχρονα κανάλια, αλλά υπάρχει και ιδιαιτερότητα, δηλαδή υπάρχουν και μόνο ρετρό, υπάρχουν και ανάμεικτα, υπάρχουν και μόνο σύγχρονα, υπάρχουν και μόνο dedicated, δηλαδή ας πούμε οι PS Addicts που δείχνουν μόνο PlayStation παιχνίδια. Υπάρχει γενικά πολύ ρετρό. Υπάρχει πολύ, υπάρχουν αρκετά. Παρακολουθείς γενικά, γουστάρεις να δεις. Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Θα μπω στη δικασία να παρακολουθήσω κάποιον που για κάποιο λόγο τον ξέρω, δηλαδή και όχι το λέω αυτό για λόγω διαφήμιση, από τότε που σε γνώρισα ρε παιδάκι μου και έκανα subscribe το κανάλι, σε παρακολουθώ ένα retro Mario ας πούμε που τον, ξέρω, και, Μάριος, ναι. Που τον ξέρω από το, παρόλο που δεν έχουμε μιλήσει σχεδόν ποτέ, μόνο σε κανένα σχόλιο και τέτοια. Μεγάλος γνώστης, πολύ καλός γνώστης. Που είναι και εκείνος στα γκρουπάκια που τον έχουν γνωρίσει, ναι θα κάτσω να δω βιντεάκι του ας πούμε, δεν θα κάτσω να το ψάξω, αν το πετύχω μπροστά μου και εσύ να σου πω αν το πετύχω μπροστά μου και τότε θα κάτσω να τα δω. Καθέρω, αλλά ρε παιδάκι μου, θέλω να ξέρω τον άλλον. Ναι, τώρα ναι. Ας πούμε, μπορεί να έχω χαζέψει, να έχει τύχει ας πούμε να δω κάποια βιντεάκια από κάποιους τύπους που θεωρούνται γνωστοί ρε παιδάκι μου. Mm.
θα δω 5 λεπτά μετά βαριέμαι, πάω στο επόμενο, ας πούμε. Θα παρακολουθήσω κάποιους ξένους, ας πούμε, χωρίς όμως να μου λέγεται κάποιος τώρα να σου πω όνομα, γιατί δεν συγκρατώ ονόματα. Metal, κάνω... Jesus, Rock, On Earth και αυτή. Εντάξει, άμπραβο και αυτή, αλλά και πάλι όχι... Dedicated, όχι dedicated, ξέρεις, κάνεις upgrade στη σελίδα, άμα το πετάξει και είναι κανένα παιχνίδι που με ενδιαφέρει. Σωστός. Ο καθώς σκρολάρω στο YouTube, ας πούμε, να χαζεύει εκεί πέρα που σου πετάει διάφορα για τέτοια, ναι, okay, θα χαζέψω λίγο. Κατάλαβα, γιατί αλλά μέχρι εκεί, και χρόνο, ναι, γιατί γίνεται συνέχεια, γιατί υπάρχουν και κανένα που βγάζουν 3 φορές την εβδομάδα. Α, μπράβο, ναι, και είναι πολύ μπράβο. Κοίτα σε μένα από τον παιδιάσαι. Και κλείνοντας... Ευκαιρία να επισπεύσεις. Να αρχίσω, ε. Project Console Hunter, το κανάλι μου. Μια προσπάθεια που ξεκίνησα πριν ένα χρόνο. Θέλω δηλαδή τη γνώμη και τη δικιά σου. Δεν ήθελα να μείνω μόνο σε ένα θέμα, δεν ήθελα να κάνω μόνο ρετρό. Ήθελα να κάνω και live stream, να κάνω review και σε ένα κομμάτι και παλιά παιχνίδια, να πηγαίνω σε συλλέκτες. Αυτό γενικά που παιδιά φωνάζω ένα χρόνο και ο Παναγιώτης είναι ο τρίτος συλλέκτης. Εγώ περίμενα τουλάχιστον να έχω δείξει 10 συλλέκτες. Πάμε βέβαια δύο στο μυαλό. Θέλω να κάνω πολλά πράγματα και δεν ήθελα σε κανάλι να εστιάσω σε ένα πράγμα. Βέβαια δεν έχω τσουλήσει τα live streams. Δεν έχω δείξει πολλά σύγχρονα, ενώ έχω μια τάση να δείχνω ρετρό και μου λένε εσύ είσαι τότε ρετρό κανάλι. Λέω τέλος πάντων, ίσως να το πάω εκεί, αλλά νιώθω λίγο πιο. Λίγο απ' όλα. Λέω να μην έχει διάφορα. Εσύ γενικά τι θα ήθελες να δεις από το κανάλι μου, κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο, κάποια, κάτι διαφορετικό να κάνω, έχει δηλαδή κάποια πρόταση, κάτι που σε χαλάει. Γενικότερα μου αρέσει που, ας πούμε, που κάνεις και τα review σου με τα παιχνίδια, mm-hmm. Που είσαι μια λίγο πιο, όχι σε φάση είναι καλό, δεν είναι καλό παιχνίδι, αυτό βάζεις ένα long play στο YouTube και βλέπεις τι είναι το παιχνίδι, το παίρνεις, δεν το παίρνεις. Mm-hmm. Λίγο το ωραίο αυτό είναι το σε φάση το σχόλιο από πίσω, μια προσωπική σου ιστορία, αυτά μου αρέσουν και επειδή σου λέω, επειδή παρακολουθώ ανθρώπους που για κάποιο λόγο τους ξέρω έστω και έμεσα, θα κάτσω να ακούσω αυτό που θα μου πεις, γιατί προφανώς και σε εκτιμάω και εκτιμάω τον άλλον, γι' αυτό θα τον παρακολουθήσω. Επομένως, μ' αρέσει αυτό το στυλ, μ' αρέσει να έχουν διάφορα, δηλαδή αυτό που λες και live stream και να πας σε συλλέκτες και να δεις τι συλλογή έχει ο άλλος, τι έχει, τι δεν έχει, να πάρεις κάποια ιδέα να ακούσω. Να δεις κάτι που έχεις ξεχάσει, να σου πει. Πού θα το ξέρεις και θα μάθεις κάτι, ρε παιδάκι μου, δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, αυτό που σου λέω, έβλεπα το review με το DD στο Στέλιο, δεν ξέρω τι είχαν δει. Και φαντάσου και Nintendo Sim και Nintendo 64 τρελαμένο είμαι, αλλά μεγάλο δεν το έχεις πάρει. Γιατί έφαγε εκεί πέρα την τρίπλα, α πούμε. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επομένως, ναι, είναι. Γουστάρω. Γι' αυτό όταν μου είπες, ας πούμε, να κάνουμε τη συλλογή εδώ πέρα να το δείξουμε και τέτοια, δεν σου κρύβω ότι κόμπλαρα στην αρχή. Και οκ, okay, τώρα ας πούμε πού, πώς, τέτοιο. Εντάξει, λογικό. Αλλά επειδή σε ήξερα, άμα δεν σε ήξερα και απλώς μου ήθελε κάποιος μήνυμα σε φάση έχω δει ότι ποστάρεις, τέτοιο. Και λες εσύ τώρα, οκ, okay, θα βρεις καμία δικαιολογία, μία τρίπλα και τώρα θα βρει, ας πούμε, αλλά επειδή σε ήξερα, είχαμε μιλήσει από πιο πριν. Mm-hmm. Λέω όχι, ας πούμε εντάξει, θα το. Okay, θα μου φύγει κλάι. Και τελικά δεν το μετανιώνω καθόλου. Ωραία. Παιδιά, να δούμε και τις δικές σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κλείνοντας που με κάλεσες. Είδα πολύ όμορφα πράγματα. Είδα και από κοντά αυτό το μηχάνημα που δεν το είχα δει. Μου άρεσε πάρα πολύ η συλλογή σου. Το δωμάτιό σου έτσι που είναι όλα όμορφα τοποθετημένα. Να παίξει, να χαλαρώσει το γραφέ σου. Τη συλλογή σου είναι πολύ όμορφα. Ο Παναγιώτης πολύ καλό παιδί, τον είδατε. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσετε like, comment, να το κάνετε share, να τον δείτε. Και όποιος κάνει τις like, ξέρει, θα κάνουμε. Θα τον βρούμε. I will find you and I will kill you. Πλάκα κάνουμε. Πάρτε και θάρρος και εσείς, πείτε και εσείς να έρθουμε για συλλογή. Και θέλω σχόλια στο επεισόδιο, τι σας άρεσε πιο πολύ από αυτά που σας έδειξε ο Παναγιώτης. Γενικά ανεβάστε τον, δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία συλλογή που άρχισε να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Στο μέλλον μπορούμε να γραμμίσουμε για κάποια walkthrough, κάποια gameplays και μαζί, κανένα διπλάκι. Αυτό και να γουστάρουμε και είναι αυτό και εγώ κάνω μια φιλία. Δηλαδή ένα παιδί που δεν το ήξερα, ήρθα εδώ, ταιριάζουμε, έχουμε πλάκα, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και μετά μπορεί να βγούμε και έξω για την πύρα, παιδιά. Αυτό είναι η φάση, το community αυτό είναι για μένα. Γνωρίζεις κι άλλους και πέρα από αυτό. Λοιπόν, δεν σας καθέρω μάλλον, εντάξει, μεγάλο επεισόδιο, γουστάρατε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε να σου πούμε Keep Collecting. Εννοείται, Keep Collecting και όχι μόνο Retro. Ό,τι γουστάρατε, παιδιά, Keep Collecting. Και γραμματώσουμε Retro. Να είστε καλά, τα λέμε, καλή συνέχεια.